Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις τριστέρα μου, τσοπεγόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυπτώ του αναβάλω πάλι. Τα λυρά, τα λυρά, τα λυρά μόνο έντικα. Τα λυρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Όχι, θέλουν κι γυναίκα. Καλησπέρα και καλό απόγευμα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μετρόπολης ακούτε. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5 των FM. Της κακομοίρας με τον Εμίλιο Γαβριλίδη στη ρύθμιση των ήχων. Το Θανάση. Ο Θανάση είναι πίσω. Θανάση Καραμπάκα στο Production. Λίλα Γκουλιόν στη γραμματιακή υποστήριξη. Κωστή Δραπτόπουλος και Γιώργος Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Αν θέλετε να κάνετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητός σας, αδερφή Κωνσταντινίδη, κρατάτε στα χέρια σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, τηλεφωνείτε στο 18133 και όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντάς σας την καλύτερη τιμή της αγοράς, με ένα τηλεφώνημα στο 18133. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95,5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε στο Facebook και να πω ότι αν ήρθε η ώρα να αλλάξεις τα λάστιχά σου, τώρα είναι η κατάλληλη εποχή. Μπες στο tireshop.gr, το κορυφαίο site για λαστικά,
και βρες το καταλληλότερο ελαστικό για το δικό σου αυτοκίνητο. Εκεί θα βρεις και τα ελαστικά Nokian Tires σκανδιναβικής τεχνολογίας με κορυφαία ποιότητα και απόδοση. Πληκτρολόγησε Tire Shop, μία λέξη είναι το Tire Shop, και μάθε για το μεγάλο διαγωνισμό της Nokian Tires, η οποία σας χαρίζει 4 ελάστικα και δωρεάν τοποθέτηση στο δικό σας αυτοκίνητο. Μην ξεχνάτε τον τεράστιο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5. Καθώς μπαίνετε στο metrosport.gr, βλέπετε τον Κωστή σε διάφορους ρόλους μέσα στα σούπερ μάρκετ όλα. Κάντε κλικ, συμπληρώνετε την ειδική φόρμα συμμετοχής για τον διαγωνισμό και αυτομάτως έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε τα ψώνια της χρονιάς για έναν ολόκληρο χρόνο. Καθημερινά από τις 9 και 20 το πρωί μέχρι τις 8 και 20 το βράδυ ανακοινώνεται το όνομα ενός τυχερού ακροατή. Έχει 30 λεπτά να επικοινωνήσει με το 2310 για τα 3 εντάρια προκειμένου να βγει στον αέρα και αυτομάτως κλειδώνει τη συμμετοχή του για την μεγάλη κλήρωση η οποία θα βγάλει δύο φίλους οι οποίοι θα έχουν δώρο τα ψώνια της χρονιάς για έναν ολόκληρο χρόνο. Αν θέλετε χρώματα με υψηλή καλλιπτικότητα, αν θέλετε χρώματα τεφλών, αν θέλετε χρώματα ακριλικά, αν θέλετε χρώματα Vitex Eco, αν θέλετε χρώματα heavy metal silicone, είναι μόνο μερικές από τις πάρα πολλές ποιότητες και που διαθέτουν τα καταστήματα Κοσμάγλου για εσάς οι οποίοι θέλετε να βάλετε χρώμα στη ζωή σας. Ψάχνετε για χρώματα και ιδέες ανακαίνησης και θα βρείτε σε ένα από τα τρία καταστήματα τα οποία υπάρχουν στην πόλη. Χρόνια μαζί μας εδώ στο 95,5 των FM, το κορυφαίο κατάστημα για χρώματα και ιδέες ανακαίνησης. Δυτικά Ιθάξη 62 με Αντών Τρίτη στον Εύωσμο, κέντρο Φιλίπ 74 και Ανατολικά Εθνικής Αντιστάσεως 82 στο Φίνικα. Όταν σε βλέπω με χαρτιά και με μολύβια, δεν έχω να πω τίποτα, περιμένω να ακούσω την ανάλυση σου. Για ανάλυση μπορεί να ακούσεις. Εκτός αν θέλεις να ξεκινήσουμε πρώτα ευρωπαϊκά. Έλα ξεκίνα ευρωπαϊκά, πάνε στα λοιπόν, χαρτιά και την ανάλυση να πούμε. Όχι, γιατί είχαμε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος, ο οποίος ο ΠΑΟΚ για πρώτη φορά στην ιστορία του κατακτά το ντάμπλ. Καλά, αυτά μην τα λες, ρε Σικογέννη. Έκθεση δεν γράφουμε. Εντάξει. Κατακτά το ντάμπλ για πρώτη φορά στην ιστορία. Τα έχουν πει, τα έχουν γράψει. Το Σάββατο τα έχουμε αναλύσει. Και, λοιπόν, έχει κυκλοφορήσει πολύ γρήγορα τι είπε ο Ραπτόπουλος, τι έκανε ο Κόκκινος κτλ. Μπήκαν τα site, βγήκαν τα site. Τώρα περιμένει το άλλο Δευτέρα από το Σάββατο να ακούσει κριτική να πούμε. Ό,τι θέλει να του πούμε, να του πούμε στην ώρα των ακροατών. Τι να του πούμε, δηλαδή. Σαν τι θες να σου πω. Εγώ έχω μια τοποθέτηση, αν θέλεις, και κάνουμε και διάλογο, ότι καταρχήν μίλησε η αξία των ποδοσφαιριστών. Άλλη αξία των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ, άλλη τη ΣΑΕΚ. Αν μιλήσουμε σε άτομα. Ανοίξει καλύτερη ομάδα. Φυσικά. Αν εξαιρέσει το Λιβάγια και το Πόνσε, όπου χθες δεν ακούμπησε κανένα στην μπάλα και υπήρχε λόγος γι' αυτό, όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές, άμα τους βάλεις να παίξουν, ξέρω εγώ, στην Τρίπολη, παίζουνε δεν παίζουνε. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Μπακασέτας. Στάσουρε, περίμενε. Κάτσερε, Κώστα. Μέχρι που χθες μου έλεγες ότι αυτοί. Ναι. Μπορούν να κοιτάξουν, έχουν φορμαριστεί, ναι, και είναι καλύτερα με το Χιμένεθ. Ναι, ναι. Και αν ο Χιμένεθ πάει να το κλέψει το παιχνίδι, ναι, θα το κλέψει. Τι έκανε αυτός. Και έβλεπες και παράταση όπως έβλεπα και εγώ και πέναλτι και χιλιάδες. Κάτσε ρε, περίμενε ρε. Πριν το match είπαμε βλέπουμε 1-1. Γιατί μάθαμε από τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ ότι πάει για 5-3-2. Ωραία. Ωραία. Τι σημαίνει 5-3-2. Σημαίνει ότι δίπλα στον Μπάμια τον οικονόμου θα παίξει ο Τσιγκρίσκι που είναι ένα πολύ καλό στόπερ αλλά δεν έχει ρυθμό. Θα παίξει και ο Μπακάκης. Τρίτος. Θα πέφτει πάνω στον Μπέλκα που είναι κοντός με κοντό, γρήγορος με γρήγορο. Ωραία. Ένα. Θα παίξει ο Κουλ που είναι καλός και ο Γκάλο που είναι και αυτός καλός. Και ο Μπάρκας θεματοφύλακας. Mm-hmm. Θα βάλει ένα χάφτο Σιμόες με τον Κρίστεσεν ή τον Γαλανόπουλο με τον Σιμόες. Θα διαλέξει έναν από τον Μάνταλο και τον Μπακασέτα. Τα δύο δεκάρια που είναι ένας από τους δύο. Πέσει τον Μάνταλο. Εντάξει, 5-3 και μετά δύο Λιβάγια και Πόνσε. Θα βάλει τον Μπίσερβαρ τον Γκάλο. Να πέφτει και ο οικονόμου εκεί, ο οποίος είναι παλτουδιά, αλλά αυτόν έχει, δεν έχει κάποιον άλλον. Ωραία. Και θα προσπαθήσει με αντεπιθέσεις να πάρει το αποτέλεσμα το οποίο ο ΠΑΟΚ ήταν το φαβορί. Άμα πάω να παίξω τον ΠΑΟΚ δεύτερη χρονιά με τον Μπακασέτα και τον Μάνταλο στα εξτρέμ, τον Πόση και τον Λιβάκη. Με τον ίδιο τρόπο που με πέρσι. Και άμα κάνει ο άλλος ο προπονητής που είναι πιο γάτα, όπως φάνηκε, του ΠΑΟΚ. Το παλτό. Άσε να πειράζω. Ναι. Ο Κάνιας. Έναντι του Ολιβέιρα, που με δικαιώνει εδώ εμένα ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ότι είναι μεγάλο παλτό να πούμε
και πάνε το πλασάρουν οι μάνατζερ να φάνε τα λεφτά από τον πρόεδρο. Το πετάει στον πάγκο το παλτό, βάζει τον Κάνιας και του λέει: εσύ Κάνιας θα παίξεις μπροστά από τον Κρέσπο και τον Βαρέλα. Θα προσπαθήσει, αν κλείσει ο Μάνταλος, πάνε τον κλείσει στο δεξί πόδι. Αν πάνε να κλείσει ο Μπακασέτας με το ανάποδο πόδι, θα πας να του κλείσεις εσύ το καλό το πόδι, σε βοήθεια με τον Μπακ που θα είναι, ξέρω εγώ, ο Γιαννούλης. Ωραία. Θα πας εσύ να ντουμπλάρεις. Από εκεί κινδυνεύουμε μόνο. Δεν βάζει τον Αργό την βαλούτα στα μαρκαρίσματα τον Ολιβέιρα. Ναι. Μεγάλη κίνηση αυτή που κάνει. Και το λέμε πριν το μάτς. Και παίζει με Σακόφ και Κάνιας. Παίζει με τον Σακόφ και τον Κάνιας. Αυτή ήταν μια μαγική κίνηση. Η άλλη καλή κίνηση που έκανε είναι που δεν μπέρδεψε την τετράδα του στην άμυνα να χαλάσει το κεντρικό αμυντικό δίδυμο και να βάλει τον Κρέσπο αριστερά. Mm-hmm. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να βάλει τον Κρέσπο να φυλάει τον Μπακασέτα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και έβαλε τον Γιαννούλη αριστερό μπακ και διατήρησε την τριάδα την υπόλοιπη ως έχει. Το άλλο που έκανε είναι ότι το φορμαρισμένο το τελευταίο μήνα Πέλκα, που εγώ δεν έχω δει καλύτερο παιχνίδι να κάνει ο Πέλκας, έχει κερδίσει την ΑΕΚ στα χαφ, γιατί η ΑΕΚ παίζει με δύο και μέτριους. Ο Σιμόες χωρίς ρυθμό και ο Κρίστεσεν μέτρια πράγματα. Ή τον Άλεφ έβαζε ή τον Γαλανόπουλο, μέτριους έχει να βάλει εκεί ο Χιμένεθ. Και εκεί ο ΠΑΟΚ παίζει με 3-1-2-2, όπου είναι ο Κάνιας που κρατάει τα μπόσικα, ο Σάκο πιο 8 και βγαίνει ο Πέλκας σαν τρίτος. Και τους καθάρισε, να πούμε, ο ΠΑΟΚ στον Πέλκα σαν τρίτο. Και στο δεύτερο ημίχρονο θα πρέπει να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις το σκορ, γιατί η ΑΕΚ αναγκαστικά θα βγει και λίγα μέτρα πιο μπροστά. Και εκεί ο Πέλκας ήταν ο ακρογωνίας λίθος των αντεπιθέσεων, αλλά τα είχαν ο Ζάμπα με τον ΑΚΠΟΠ. Θα μπορούσε δηλαδή, αν ήταν πιο εκτελεστικό, ένα ο Ζάμπα και ένα ΑΚΠΟΠ. 4-5. Πέντε πολύ μεγάλες αντεπιθέσεις έκανε ο ΠΑΟΚ. Δύο τελικές καλές όμως. Ναι, μπορεί να μην είχαν δύο τελικές καλές. Και να τα μετράμε, μην κρατούμε τις ευκαιρίες. Στο 48 ο Πέλκας. 20 μέτρα σουτάρει χαλαρά. Κάνει κακό τελείωμα ο Πέλκας. Στο 53 μεγάλη αντεπίθεση ο Πέλκας. Τη δίνει στο Ζαμπά, το χάνει. Στο 86 μεγάλη κάθετη του Ολιβέρα που μπήκε σαν τρίτο σκαφ. Και εκείνη την τρίτη πολύ καλή κίνηση του Λουτσέσκου. Ότι πετάει τον Ολιβέιρα, όχι όμως πίσω στα μαρκαρίσματα, σαν τρίτο χάφ πιο μπροστά, γιατί ο Ολιβέιρα είναι μπαλαδόρος, αλλά είναι αργός, θα σου κάνει και το σουτ, θα σου κάνει και την μπάσα. Ωραία. Και ο Κάνιας μετά που το κάνει, σαν και ένα που χάνει ο Ακπό 5. Θα μπορούσε στην αντεπίθεση, δηλαδή ο ΠΑΟΚ ήταν πιο προσεκτικός, πετάει τρίτο στόπερ τον Ίγνασον, διότι αντιλαμβάνεται ότι η Άκη θα το πάει στη Γιώμα και στο Ανορθόδοξο και κλείνει εκεί την ιστορία. Τον διέλυσε τον Χιμένεθ, έπεσε στα μάτια μου χθες πολύ ο Χιμένεθ και είμαι πολύ λυπημένος που έπεσε στα μάτια μου τόσο πολύ ο Χιμένεθ. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Παρακάτω. Και καμιά αλλαγή δεν έκανε από τη μέση και πίσω να βγάλει παίκτη. Έβγαλε από την προστινή γραμμή. Έβγαλε τον Μπέλκα, έβγαλε πιο πίσω παίκτη ο Ολιβέρ. Έβγαλε τον Μπίσεσβα να βάλει τον Ίγκρα. Τι ερώτηση. Είπες τα κάναμε. Τι τα κάναμε. Υποτίθεται ότι είναι διαβασμένος. Ποιος είναι διαβασμένος. Υποτίθεται ο Χιμένεθ. Ποιος. Αδιάβαστος. Ανεξεταστέως. Πώς κάνει τέτοιο λάθος, δε φίλε. Πώς το εξηγείς, πώς το ερμηνεύεις. Τι πιστεύεις. Επηρεάστηκε από κάτι. Τι επηρεάστηκε από κάτι. Έκανε κάτι ο Λουτσέσκου, δηλαδή. Με συγχωρείς. Τον επηρέασαν ότι ο ΠΑΟΚ δεν ήταν στα καλά του τον τελευταίο μήνα. Λέω εγώ. Ναι. Τον επηρέασε ότι έμπαιζε στο ΑΚΑ δεύτερον. Λέω εγώ. Τον επηρέασαν οι απουσίες του ΠΑΟΚ. Λέω εγώ. Σου λέει. Άρα παρεξήγησε τις δυνατότητες της ομάδας. Παρεξήγησε τι έκανε, δεν ξέρω. Παρεξήγησε. Ναι, και το τέταρτο που έχω να πω είναι ότι θα πρέπει να δώσουμε και συγχαρητήρια στο γυμναστή του ΠΑΟΚ μια και τελείωση χρονιά. Συμφωνώ για τον Πέλκα. Και να πούμε τον Ουζουνίδη και τον γυμναστή της ΑΕΚ να πάνε στα σκουπίδια να μάθουν πώς γίνεται η προπόνηση. Ένα, να πούμε. Μπράβο. Όλα χρειάζονται. Ναι. Φυσικά και καλά κάνεις. Αυτό που λες είναι μια πολύ. Γιατί Μάιο μήνα μετράνε πολύ και τα τρεξίματα. Το πριν μέτρησε. Τι έτρεξε. Μέτρησε. Πιο πριν. Όχι έτρεξε. Πιο ωραία, δεν κατάλαβα. Ένα διαμέρισμα στον καθένα. Και τι σε γιάζει, το μάτι στο πεινασμένο θα πέσει το διαμέρισμα. Μέτρησε, ρωτάω. Ναι, σε πειράζει. Το κίνητρο. Ναι. Γιατί μου έρχεται ένα μήνυμα τώρα. Ότι. Από τον ΑΕΞΕ από την Αθήνα. Ναι, το Χαλάνδρι. Λοιπόν. Ποιο ΑΕΞΕ. Ό,τι λέει τι. Λέει. Καλησπέρα, παιδιά. Λέει αυτό που δεν έδειξε το συνδερματικό. Ναι. Είναι τα μπουκάλια που πέταξαν τα παόκια στο κοπιτσί. Πώς δεν τα έδειξαν, το έδειξαν. Τα μάζεψε ο Τίγρης και τα επέστρεψε στο κυλικείο για να εισπράξει διαφορά ψηφιάλες. Ναι. Χθες το βράδυ έγινε μια καλτιά πολύ μεγάλη στο Λαϊκό Δικαστήριο, λέω, στη Μαρμίτα, όπου ένας δίμετρος αεκτσής κατατροπώνει το Μελισανίδη και είναι τόσο παραστατικός που κατεβάζει το παντελόνι του και μένει με το σόβρακο.
Το σόβρακο βέβαια είναι Μινέρβα Λευκό. Από αυτά που φόραγε ο Γιώργος Φούντας στις ταινίες. Τι σημασία έχει. Που πότε... έκανε έρωτα με την Άντζελα Ζήλια. Ένα τέτοιο σόβρακο ήταν παλαιομοδίτικο. Λέει Μελισσανίδη, μας ξεβράκωσε. Άρα για τον Νίκο μιλάς. Για ποιον είναι, έχω κάνει άλλο δύο μέτρα. Είπες δύο, και δύο μέτρα. Ένα 90. 130 κιλά μοσχάρι, βόδαρος, κατεβάζει το παντελόνι. Γυμνασμένος. Άντε πάλι. Δεν είναι. Τι γυμνασμένο, τι γυμναστή. Έχει διαφορά. Αυτός. Ναι. Για πάνε άρμεγε κάθε μέρα τα πρόβατα. Άλλος τι δουλειά. Γιατί η γυμναστική τι είναι. Τα πιάσει τα βυζιά της Αγελάδας γυμναστική. Είναι. Είχε ρε φίλε, τώρα ήρθε ένα παλικάρι 45 χρονών. Ναι. Στο ψηλό. Στο ψηλό. Ο ψηλό. Πήγε ή πήρε κούτρα. Πούντα ρε, δεν έφερε τίποτα για μας. Όχι. Μάλιστα. Γιατί εσύ έφερε τίποτα για μένα. Γιατί εσύ γιατί να φέρω εγώ για εσά. Τα πληρώνω εγώ και τι να κάνω. Άς. Εσύ σε, με πήρε πριν ήταν στο πανεπιστήμιο και λέει η έδρα τον περιμένει. Άστα. Αυτά... Βοηθό του Κιμπόκου θα πα. Τι να πάω. Βοηθό του Κιμπόκου. Τώρα αυτό είναι έξυπνο, θεωρεί. Βοηθό του Κιμπόκου στην, κούτρα. Τόσο γιατί φτάνει ο Κιμπόκου στην κούτρα δεν πιάνει. Τόσο φτάνει το μυαλό. Εσύ μπορεί να δώσει και κανένα ευρώ. Παρακαλώ, λέγε. Τόσο φτάνει το μυαλό. Λέγε, λέγε. Λοιπόν, ο οποίο είναι φέτε και το λέω γυμνάζει και μου λέει όχι με τη δουλειά. Είναι. Τι δουλειά κάνει. Είναι σε μια εταιρεία που δίνουν και κασέρια και λάδια και αφού. Τα ακούω λίγο. Βαλάτε κασέρια και καρικιλιακού. Άμα το δει τη γράμμα θα του ζηλέψει. Τελείω. Θα του ζηλέψει. Και λέει, κάνω αυτά, δεν χρειάζεται κάτι. Πάνε αυτό που είναι το ευλογημένο, να μα δώσει κάνα δύο τόνου σε αυτά, να τα σηκώνουμε να πούμε να κάνουμε κυλιακού. Ακόμη και αυτό. Έλα, πρέπει να ξέρει πώ να το σηκώνει. Τελείωνε. Σαν σύλλογο πολιτών παπουτσιών από τον Μπαγκλαντέ, θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι μετά το Βόλο διαθέτουμε και εμεί το αφημί τη ομάδα μα στη διάθεση του εξαίρετου συνεργάτη μα, Τόμ Τανάση. Μετά τη χορηγία που δώσαμε για να πληρωθεί το γεύμα που παρέθεσε στην ομάδα, ο Τόμ Τανάση, θα θέλαμε να συνδράμε και στο αγωνιστικό. Χίλια χρόνια Μπαγκλαντές, γήπεδο στο Μπαγκλαντές. Ναι, δεν ξέρω πάντως το ρεπορτάζ το δικό μου είναι αληθινό. Έγινε το ραντεβού τον ανθρώπων του Ηρακλή με τον κύριο Όχι, δεν έγινε. Δεν έγινε. Όχι. Λάθος είναι αυτό. Το άλλο, το άλλο που είπε στην αληθινό. Όχι, δεν έγινε. Δεν έγινε. Μισό λεπτό. Άρης Ηρακλής. Η διάψευση τη ΠΑΕ Ηρακλή ως προς τις επαφές την αντίστοιχη του Γκρου Βόλου όσον αφορά την αλλαγή με απότερο σκοπό την παρουσία Super League έγινε για να πέσουν οι τόνοι. Η χθεσινή συνάντηση των δύο πλευρών στο Βόλο δεν άλλαξε τα δεδομένα. Έγινε ή δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν έγινε. Ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο, θα συνέβαινε, λέει ο Σωτηρόπουλος. Πες εσύ ότι κλάχνει ψέματα ο Σωτηρόπουλος. Το σενάριο εξελίχθηκε μέσα σε πραγματικότητα, αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένο δεν υπήρχε. Έγινε ή δεν έγινε η συνάντηση. Αφού υπάρχει αποτέλεσμα. Στο γήπεδο της Νεάπολης του Βόλου, έδρα του Βόλου, βρέθηκαν τα στελέχη της διοίκησης του Ηρακλή, βρέθηκε και ο Δήμαρχος Βόλου. Από την κοινή τους παρουσία πάντως τα δεδομένα δεν άλλαξαν. Βρέθηκε ή δεν βρέθηκε. Βρέθηκε το δεν αφημί βρέθηκε. Πάει στη Βέρεια και τελείωσε. Ρε βρέθηκε ή δεν βρέθηκε. Και. Λίγα μου, πίσω, δώσ' μια στο κεφάλι. Ρε έγινε ή δεν έγινε. Και τι έγινε, αποτέλεσμα υπήρχε. Ρε το ψεύτη, ρε. Ρε μιλάμε ότι δεν ξέρει. Το διαψεύδουν και δεν ξέρει ούτε το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Ναι. Έγινε ή δεν έγινε. Πω, με στεναχώρησε τώρα. Κάνει και το θυμωμένο. Κάνει και δεν υπάρχει ράβδο, δηλαδή σκύλο να φέρει στο σπίτι, επειδή είσαι σκύλο. Τι αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα. Δηλαδή, άμα βγουν δύο μια γκόμενα με ένα τύπο για ραντεβού και δεν τα βρούνε, έγινε το ραντεβού ή δεν έγινε. Το αποτέλεσμα είναι. Τα το αποτέλεσμα είναι δεν τα βρήκαν. Τι, γιατί δεν τα βρήκαν. Αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα γιατί δεν τα βρήκαν. Αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα γιατί δεν τα βρήκαν. Αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα. Εγώ έτσι δεν το ξέρω το αποτέλεσμα. Γιατί δεν τα βρήκαν, ρε. Γιατί φτύνει, κάνει. Ρε, γιατί δεν τα βρήκανε. Γιατί είναι τόσο λίγοι οι διοικητικά ναι. Που εγώ δεν θα του δώσω αξία ότι πήγαν και στο Βόλο. Ναι. Κατάλαβες? Είναι τόσο λίγοι. Πες, δεν το ξέρω το ρεπορτάζ. Είναι τόσο λίγοι. 1,5 εκατομμύριο θέλει ο κύριος. 1,650. Το οποίο θα πάει στη Βέρεια και τελειώνει η υπόθεση. Λοιπόν, 1,5 εκατομμύριο, 1,650. Τώρα θέλω να δείξω ότι ξέρει. Ξέρεις τι έγινε. Είναι με τον Ψηφίδη και οι δύο σουρωμένοι. Εγώ με τον Ψηφίδη. Ναι, έχω και καμιά 15 δεμέστιχες. Αυτό πότε με φωνά, έχει χρόνια. Με φωνάζουν τότε που είναι το τσουνάμι. Και λέει ο Ψηφίδης, μετά το σεισμό, το τσουνάμι, ο κεντρικός άξονας της γης έκανε ένα κρακ και αποκλίναμε τις πορείες μας κατά 6 σάντιμετρ. Και ο κόκκινος τι λέει, για να δείξω ότι ξέρει. 8 σάντιμετρ. 6, 8. Μισή ώρα μάλλον. Άλλη μια ιστορία που έβγαλε από το μυαλό του. 1,650. Ρε πες δεν το ξέρω. Άσε τα διάλογα. Πες δεν το ξέρω. Λοιπόν, θα το πάρει η Βέρεια, αυτή είναι η είδηση δική σου. Περίμενε. Πολύ ωραία. Αυτό είναι η είδηση. Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι, το σημαντικό είναι πήγατε, γλύψατε. Τι πήγατε, τζάμπα τα πάρετε. Αυτοί που έχουν λεφτά, ναι. Λένε. Λένε. Και δεν δίνουνε.
Λέω εγώ. Λες εσύ. Τι πήγα να κάνω στο Βόλο. Δεν στα έλεγα εγώ ότι. Τι πήγα να κάνω να στο Βόλο. Να φάνε τζάμπα κούτρα στα βουζάδικα. Καλή χώνευση, διαφήμιση τέλος. Τι διαφήμιση, ρε. Αρκετή διαφήμιση. Εγώ δεν είμαι Ηρακλής. Εγώ ρεπορτάζ κάνω. Εγώ σαν με νοιάζει. Εγώ μιλάω σαν Ηρακλής. Α, Ηρακλής μιλάς. Εγώ μιλάω σαν. Α, σαν Ηρακλής μιλάς. Η διαφήμιση που πήρατε, πήρατε. Σα έμαθε ο κόσμο τέλος. Στην καμπούρα του Ηρακλή. Το κάνατε. Πού θα παίξει ο Ηρακλής τον χρόνο. Β' Εθνική. Με ποια βήμα. Με το ίδιο. Πώς θα παίξει η Β' Εθνική. Αφού δεν πρόκειται να ψηφιστεί. Α, θέλεις να ψηφιστεί. Εγώ δεν αποκλίνω. Λοιπόν, θες να σε κάνω. Εγώ δεν αποκλίνω. Ένα ραντεβού να σου κάνω. Θες πάρα με ποιον. Με το Σγουρί, το φίλο μου. Να κάνω τι. Του ξέρει το Σγουρί ποιος ήταν. Όχι. Δεν ξέρει το Σγουρί. Ο Σγουρί ήταν προπονητή με εκεί στα Πουδανιά. Καλό παίκτη επανω. Μα περιμένει άλλου φίλου. Περίμενε. Τώρα που ανέβηκε ο Μάρκα με ανέβηκε η Τρίγλια. Να κανονίσω και η φτηνά. Το ξέρω ότι η Τρίγλια ανέβη. Η Τρίγλια. Εγώ αδερφέ να σου πω κάτι. Ναι, σε τόσο άλλο αναφημί. Συνάντησα δύο-τρεις παλιούς σειρά μου Ηρακλήδες οι οποίοι έχουν σκάσει. Σκάσανε. Και λένε δεν μας ενδιαφέρει. Έχουν σκάσει. Τον τάμ του Πάουκ σκάσαν κι άλλο. Εννοείται. Λογικό. Ανθρώπινο δεν είναι. Εγώ ρε φίλε δεν είμαι σαν κάποιους άλλους οι οποίοι πάνε και στο Λευκό Πύργο. Διάλειμμα. Εδώ είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφόνα 101 και Μάρκ Μπότσαρ Γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27 αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοδοτήματα, οτιδήποτε μπορεί να αφορά κλειδιά, κλειδαρά, τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Άμεσα, γρήγορα και οικονομικά. Ναι. Παρέμβαση από τον Γιώργο Φαρέτη έχουμε. Έτσι. Καλησπέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλησπέρα στους κυπελούχους και πρωταθλητές. Ωχ! Μην το στεναχωρείς, το βλέπεις τον κόκκινο, δεν γελάει το χείλι του. Το δόντι δεν φαίνεται κάτω από το ούλο, Γιώργο. Δεν πρέπει αυτά που βιώσαμε όλα αυτά τα χρόνια με όλες αυτές τις αθλειότητες του ΠΟΚ να πανηγυρίζει η πόλη. Όλοι, όταν λες όλοι εννοείς και η Αριανή και η Ηρακλειδής. Η πόλη, βεβαίως. Η πόλη, όλοι. Πάντως σε προλαβαίνω και σου λέω ότι δύο σημαίες του ΠΑΟΚ για τον ΤΑΜΠ στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Υπάλληλοι του Δήμου Θεσσαλονίκης που τους διόρισε ο Σταμάτης Καραμαλής επί Σούπερ 3 στα ντουζένια του. Θεός ωραίστον του Σταμάτη. Έτσι. Προχώρησε στην έπαρση δύο σημαίων του ΠΑΟΚ με αφορμή την κατάκτηση του Πρωταθλήματος και του Κυπέλου. Λοιπόν, το πρώτο ΤΑΜΠ της ιστορίας του γιορτάζει και ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Με άδεια του Δημάρχου, λέει εδώ Γιώργο Γιάννη Μπουτάρη. Ακούστε με λίγο. Δίνετε την ευκαιρία. Ναι. Άκουσα προθέσει μια τοποθέτηση ναι. Του πολύ καλού καθηγητή, αλλά πολιτικά δεν με συγκινεί. Ναι. Του κυρίου Χρυσόγνου, του ευρωβουλευτή. Τι είπε ο Χρυσόγνου. Ο οποίος λέει γιατί και πώς και γιατί βάλαν τη σημαία. Καλά, εδώ έχουν γίνει ανοσιολογήματα. Ο Χρυσόγνος είναι γνωστός, φίλος του Άρη. Έχουν γίνει εγκλήματα στη χώρα ναι. Και δεν ενδιαφέρεται κανείς. Ναι, αλλά Γιώργο, ο Χρυσόγονος εδώ εκλέγεται και θέλει καλά ψήφο από τους Αριανούς. Φυσικά κανένας πόξης δεν πρέπει να το ψηφίσει δηλαδή, τον Χρυσόγονο. Θα πρέπει οι πολιτικοί να βάλουν ένα μέτρο, διότι αυτή τη στιγμή ο φίλος κόσμος φυσικά να μην ψηφίσει με οπαδικά. Φυσικά να μην ψηφίσει οπαδικά. Θα δούμε τι θα γίνει. Ο συγχωρεμένος ψήφισε οπαδικά. Ποιος, ο? Ο μπαμπάς ο συγχωρεμένος ψήφισε οπαδικά. Όχι, δεξιόμουτρο ήταν ο μπαμπάς μου. Δεν λέω τι ήτανε. Λέω αν ψήφιζε οπαδικά. Όχι, είναι δεξιόμουτρο ήταν, καραμαλικός. Λοιπόν. Ναι. Κόλλημα τώρα. Έχεις κόλλημα, εντάξει, αυτό το έχει κόλλημα. Τι να το κάνω. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Έχει κάψει φλάτσα κεφαλής, Γιώργο. Πάμε να δούμε το κύπελλο. Η νίκη του ΠΑΟΚ έχει τετραπλή σημασία με την έννοια πρώτον, έδειξε στο κέντρο ότι όλα αυτά που είχαν σκαρφιστεί, παίζω, δεν παίζω, κρύβομαι στα πολιτήρια, ανεβαίνω, δεν κατεβαίνω να παίξω, μετράει. Πάει, τελείωσε στον αγωνιστικό χώρο, λες, τον καθάρισε. Αυτά τελειώσαν. Ναι. Λοιπόν, τους έδωσε ένα καλό μάθημα. Το δεύτερο, 5 μέρες να παίζανε και 5 νύχτες, δεν υπήρχε περίπτωση να χάσει αυτή την ΑΕΚ. Το τρίτο και πολύ βασικό είναι ότι τον γκολ που έβαλε ο Άγκο, μόνον αυτός θα μπορούσε να το βάλει. Δεν του την έδωσε καλά ο Πέλκας εκεί την μπάλα. Ναι, αλλά όμως στο ύψος το σωστό. Ναι. Το κορμί του το γύρισε σαν κόμπρα. Σαν κόμπρα, ναι, ανάποδα. Δεν το είπε κανένας αυτό. Ότι αυτός ή έπρεπε σιρτά να το κάνει ή έπρεπε ψηλά να το κάνει. Λοιπόν, σε αυτό το ύψος μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να μπει το γκολ. Μόνο με υπέρμετρο τρόπο, ας πούμε. Λοιπόν, να κάνει, Γιώργο, ναι. Γιώργο, να με συγχωρήσεις, θα σου διαβάσω ένα μήνυμα το οποίο για μένα λέει πολλά. Φίλος του ΠΑΟΚ λέει, ο ΠΑΟΚ ήταν μια ομάδα με 5% μπαταρία.
που η ανεπαρκής ΑΕΚ δεν κατάφερε να του φάει σε 90 λεπτά ούτε 1%. Και έτσι βγήκε ολόκληρη... Είναι ανάξιο σχολιασμό. Είναι ανάξιο σχολιασμό. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ πήγε με... Όχι, ΠΑΟΚΣΙΟΣ είναι αυτός. Με στρατηγική πήγε ο ΠΑΟΚ, ρε. Άλλο λέω, δεν πήρε χαμπάρι προς τι έγινε. Πήγε με τακτική ο ΠΑΟΚ. Δεν ανέβασε το Μάτος ψηλά, ανέβασε το Γιαννούλη, άλλα περίμενε ο αυτός να κάνει. Την πατήσανε, διότι ο ΠΑΟΚ τους κοίμησε. Δεν πήγε ο ΠΑΟΚ να παίξει κατακτητικά, να ανέβει ψηλά και να φάει κόντρες. Α, μπράβο. Πήγε να κρατήσει το 0, σου λέει ένα γκολ, εγώ θα το κάνω. Ακούστε με λίγο, ο ΠΑΟΚ πήγε ως πρωταθλητής να παίξει. Λοιπόν, έχει μεγάλη σημασία και η ψυχολογία. Και παρά το γεγονός και τις απουσίες που είχε, πήγε ως πρωταθλητής. Δεν μου λέει Γιώργο. Εγώ είμαι πρωταθλητής. Εγώ είμαι ο πρωταθλητής και ήρθα να παίξω εδώ μαζί σας. Γιατί έχουμε κάτι λογαριασμούς ανοιχτός από παλιά. Έτσι πρέπει να το δούμε. Πάμε τώρα όμως στην ουσία. Αυτό είναι φαλτήριο για τον κύριο Σαββίδη, ο οποίος έχει προσφέρει τεράστια στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Και μιλάω για δουλειές, έτσι. Ξέρετε, πάνω από 2.000 με 3.000 άτομα αυτή τη στιγμή είναι στις υπηρεσίες του. 5.000 άτομα. Εντάξει, εγώ δεν λέω 5, τώρα εγώ σου λέω πάνω από 3.000. Από εκεί και πέρα, η πόλη πρέπει να χαίρεται και πρέπει να χαίρεται και να βάλει θεμέλιο και ο Άρης μου τον Καρυπίδη, γιατί είναι ένα έξυπνο παιδί, του χρόνου να είναι πιο δυνατή η Θεσσαλονίκη. Και να έρχονται εδώ όλοι αυτοί, δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω περισσότερο για να μην έχω τόσο εμπάθεια. Όλοι αυτοί οι οποίοι τόσα χρόνια, πόσο θυμάμαι εγώ στα 45 χρόνια δημοσιογραφίας, μας κοροϊδεύανε. Πώς να γίνει αυτό, Γιώργο, πώς να γίνει αυτό. Όταν πάνε στο Βόλο, ναι. Θέλουν ένα 650 για να πάρουν τα φημί του Βόλου, γιατί αν τον δώσουν 2 και να τον πούν και ευχαριστώ, γυρνάνε άπραξη. Ρωτάω. Αν θέλετε τώρα, αν θέλετε να πάμε στο κομμάτι του Ηρακλείου, θα σας πω... Όχι, επειδή είπες για την δυνατή πόλη. Συμφωνώ. Ναι. Πώς θα γίνει αυτό όταν αυτοί οι άνθρωποι έχουν χρήματα και δεν δίνουν ένα ποσό το οποίο... Από πού έχουν. Δεν είναι. Έχουν. Άφια παιδά. Από τις δουλειές τους. Τρίχες έχουν. Όχι, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλει κανένας από το πουγγί του να δώσει... Γιατί είναι... Αναγιάζει το στόμα σου! Άρα θα οικονομήσουν τον Ηρακλή. Αναγιάζει το στόμα σου! Κάνω ένα παιχνίδι, διπλό ημίχρονο. Μάλιστα. Απλά θα πρέπει να κινηθούν τώρα κάποιοι παραδοσιακοί παράγοντες. Πού είναι, για? Με κάποια νέα παιδιά, πάντιους ποδοσφαιριστές, όλοι μαζί, να γίνει ένα μείγμα. Οι ποδοσφαιριστές έχουν μαντήλι να κλάψουν. Ναι, για να μπορέσουν να ξεκαθαρίσουν τη βρωμιά. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια, με όλους αυτούς που περάσανε, δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα. Εδώ ο Μητυμινέος τρόμαξε και έφυγε άρον-άρον. Πάμε τώρα να δούμε... Έχω μια μικρή ένσταση εδώ. Καλά, άφησε την ένσταση για κατηδία συζήτηση, για να μην πω τέτοιο. Εγώ ήθελα να μιλήσουμε περισσότερο για τη σημασία που έχει για την πόλη της Θεσσαλονίκης και για τον ΠΑΟ, η κατάκτηση και του κυπέλλου. Είναι πολύ μεγάλη και σημαντική για την πόλη, δίνει όθηση. Ετοιμάζεται το γήπεδο όπου πάλι και εκεί θα δοθούν θέσεις εργασίας. Αρχίζει πολύ και κινείται μια πόλη η οποία μέχρι τώρα το μόνο που έχει προσφέρει αφού έπεσε η βιομηχανία, η βιοτεχνία, όλα αυτά, ήταν μόνο μιζέρια. Αφήστε λίγο να κάνουμε, αυτό είναι καλό για όλους και για το επάγγελμα που κάνουμε και για το ραδιόφωνο σας και για τις τηλεοράσεις. Αν μπορέσει να γίνει καμιά εφημερίδα ακόμη, άντε να το ευχηθούμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Γύρω από τον ΠΑΟΚ και γύρω από τον Άρη περιστρέφονται χιλιάδες άτομα τα οποία κερδίζουν. Θα πέσει μεροκάμα το λες. Δεν μια τελευταία ερώτηση η οποία είναι πολύ σημαντική. Βλέπω στα Facebook οι Αριανοί διαμαρτύρονται, έχουν λιμάξει. Θα μου πεις εσύ δικαιολογημένα ή όχι. Όταν ένας αστυνομικός θα πούμε πάει και δίνει μια χαιρετούρα το Σαββίδη, θα ρίξει και ήταν ο στρατηγός Γκράτσιος. Λοιπόν, τι έχεις να απαντήσεις αυτό. Γιατί ο αστυνομικός χαιρετά το Σαββίδη. Το χαιρετάμε στρατιωτικό χαιρετισμό. Κοίταξε να δεις. Από συνήθεια δεν το κάνει επειδή. Α, δεν το κάνει επειδή. Από φόβο. Μήπως φοβήθηκε. Όχι. Από συνήθεια. Εμένα στην καριέρα μου, σε ρεπορτάζ στρατιωτικού περιεχομένου και αστυνομικού. Τι, σε χαιρετίζαν και εσένα. Χαιρετούσαν, ναι. Το κάνουν από συνήθεια. Το κάνουν ούτε από κακία. Για αστυνομική, ούτε από δουλοπρέπεια. Μην τους παρεξηγούμε. Γιώργο, άλλη ερώτηση. Το ότι αυτά γίνονται επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, παίρνει ο ΠΑΟΚ του Τάμπλ. Τα συνδέεται αυτά, πέρυσι το έχασε από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν το έχασε. Συμφωνούμε. Η βρωμόγρια άκου πόσο το συνδυάζει. Φέτος όμως πήρε Τάμπλ. Ναι.
Ναι, και τι σχέση έχει. Ήταν μακράν καλύτερη ομάδα. Εννοείται. Τα τελευταία χρόνια τη συγκρίνω με την εποχή του Σάνων και με του Λόραν. Με περισσότερα μέσα βέβαια, έτσι, γιατί σκεφτείτε κάτι. Όταν επί τα προηγούμενα 20 χρόνια πάθηνε φλάση, για να γίνει καλά χρειαζόταν τουλάχιστον 15 μέρες. Τώρα παθαίνει φλάση και στην τσέπη παθαίναν φλάση τότε οι παίκτες και δεν υπήρχε άνθρωπος να τους φτιάξει την τσέπη. Ήταν κι άλλα τότε οι δυσκολίες. Και πηγαίναν να παίξουν με τον Ολυμπιακό και είχαν διαιτησίες ανάποδες. Δεν είχαν. Δεν κέρδιζε πέναλτι ο ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο. Είναι δεν είναι. Τότε. Τότε να μην ξεγκρίνουμε τις δύο εποχές, ας πούμε, γιατί θα μπορεί να παρεξηγηθεί κάτι τέτοιο. Γιώργο, είναι αυτό κόσμος, θα γίνει κουβέντα. Δίπλα στις ομάδες, ναι. Δίπλα στις ομάδες, και ειδικά στον κύριο Σαββίδη, που να ξέρει πρώτον από τον Σόλ, ένα το κρατούμενο, δεύτερον, να κάνουν σοβαρές προτάσεις και να πούνε το εξής, ότι έχουμε 25 παίκτες που προτείνουμε, να πάρουμε τους 5 αυτούς που χρειαζόμαστε. Και να μην μείνουν έτσι. Θέλει οπωσδήποτε ενίσχυση ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε Γιώργο. Τα κρατάμε. Εκείνο το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι, και να το μεταδώσω μέσα από την εκπομπή σας που την ακούνε σε όλη την Ελλάδα, είναι ότι πρέπει η Θεσσαλονίκη να ανασκουμποθεί και γύρω από τον ΠΑΟΚ που έχει τους δύο τίτλους και γύρω από τον Άρη που έτυχε να έχει αυτόν τον υπέροχο και πανέξυπνο πρόεδρο, τον κύριο Καρυπίδη, έτσι. Να γίνει πάλι δυνατή, να σκέφτονται όταν θα έρθουν στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη να παίξουν. Αυτό που λέγανε παλιά, να είναι με το βραγί καφέ από το αεροδρόμιο. Σας αποκαλύπτω, τώρα τελευταία έτσι για να κλείσω την εκπομπή, ότι μπορεί οι φίλαθλοι των δύο ομάδων, ξέρω εγώ, να έχουν κόντρες, έρδες. Εκείνο που σας αποκαλύπτω είναι ότι υπάρχει άριστη σχέση ανάμεσα στον Σαββίδη και τον Καρυπίδη. Μάλιστα. Να είσαι καλά Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Σας χαιρετώ. Πάντως ο Γιώργος λέει ότι ο χαιρετισμός δεν ήταν, λέει, ότι κατουρίθηκε ο αστυνομικός αφάνω. Ναι, από συνήθεια. Από συνήθεια να είναι ο αστυνομικός υποτακτικός στην εξουσία. Να χαιρετάει, ρε φίλε. Σταμάτα, ρε, άστο να το ερμηνεύσω εγώ τώρα. Άστο να το ερμηνεύσω. Καλά το λέω. Ο αστυνομικός, ο δικαστής, ο δημοσιογράφος, στα λεφτά, τι θα πει. Θα κάτσει σούζα. Έτσι δεν είναι παγκοσμίως, όχι σε εγώ ένα ξέρω από το πλέον. Ρόμπας έχει κάνει ο Ρουμάνος, έκανε τον προπονηταρά των Ισπανών από Χιμένοθ. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα και στο στήσιμο του ήταν λάθος ο Χιμένεθ και στο κοουτσάρισμα του προσπάθησε αλλά τα έκανε σαλάτα. Θεωρείς ότι είναι το καλύτερο κοουτσάρισμα του Λουτσέσκου. Είναι το καλύτερο κοουτσάρισμα του Λουτσέσκου που έχω δει εγώ, γιατί πραγματικά τον είδα και να στείνει την ομάδα του καλά. Και να είναι στρατηγικά πολύ καλός ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή είχε μια στρατηγική ο ΠΑΟΚ ότι εμείς εδώ δεν θα ανοιχτούμε, θα πάμε μέχρι εδώ σε αυτά τα μέτρα. Είναι το box του ότι περιμένω το χτύπημα να ανοιχτεί ο αντίπαλος, να ανοιχτεί ο αντίπαλος και μετά το αλλάξω τα πετρέλαια. Δηλαδή ο αδύνατος άμα ανοιχτεί λίγο και τον βρεις στο box, μετά μπορεί να το αλλάξει τα πετρέλαια. Του άλλαξε τα πετρέλαια, τάχασε τα γκολ ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή, 5 αντεπιθέσεις έπρεπε να τις κάνει οπωσδήποτε τις έκανε. Αν δεν έκανε τις 5 κόντρα επιθέσεις ο ΠΑΟΚ, θα ήμουν κατακριτέως ακόμα και αν κέρδιζε με ένα 0 το κύπελο. Τις έβγαλε, τις έγασε. Δεν με νοιάζει που τις έγασε. Εμένα με ενδιαφέρει ότι τις έβγαλε. Έπρεπε να βγει με 3 παίκτες που έβγαινε ή έπρεπε να βγει με κάτι παραπάνω. Όχι. Με 3 παίκτες σε αυτή την ΑΕΚ ήταν καλό. Και ότι δεν έβγαλε 4ο-5ο παίκτη, πάει να πει ότι τη σεβάστηκε την ΑΕΚ. Ο Μάτος είχε εντολή να μην ανεβαίνει. Ο Μάτος είχε εντολή να μην ανέβει τόσο πολύ και έδινε τον Γιαννούλη. Ναι, ο Γιαννούλης μου άρεσε γιατί θεώρησε, πρόσεξε να δεις. Γιατί αλλάζω ρότα στο κοουτσάρισμα που έκανε ο Ρουμάνος. Ένα-ένα. Αλλάζω ρότα. Λέει έχω το Μάνταλο και ο Μάνταλος ό,τι και να είναι. Χαμηλός αυτός, δηλαδή αυτοπεποίθηση μετά τον τραυματισμό το παιδί. Καλός παίκτης ο Μάνταλος. Δεν κακός παίκτης ο Μάνταλος. Εντάξει. Ο Μάνταλος μπορεί να μου ξεφύγει. Έχει και πολύ καλό μπακ, πιο καλό μπακ από την άλλη μεριά. Τον Χουλτ και μπορεί να μου δημιουργήσουν ρήγματα. Οπότε ο Μάτος πήρε εντολή και λέει το Γιαννούλη. Γιαννούλη, ο Μπακασέτας άμα τρέξει με τον Ραπτόπουλο 40 μέτρα, 10 μέτρα ο Ραπτόπουλος θα τον αφήσει πίσω. Είναι δεδομένο αυτό. Άμα τρέξω εγώ με τον Μπακασέτα. Δεν υπάρχει Μπακασέτα στην ταχύτητα. Θα βγαίνει εσύ Γιαννούλη, θα μένουν οι δύο στόπερ και ο τρίτος με τέταρτο τον Κάνιας, θα μένουμε με 4 πίσω. Αντεπίθεση να κάνει ΑΕΚ με 4 εμάς πίσω, ούτε στο από το Γιβραλτάρ να κατεβαίνει δεν μπορεί να μας κάνει. Πολύ ωραία. Μετά έχει έξω τον Ολιβέρα. Παλτό, με δικαιώνει. Μπράβο Λουτσέσκο, συγχαρητήρια, δικαιώνει τον Ραπτόπουλο. Με αυτή την παλτουδιά που προσπαθήσαν οι μανατζαρέ να μας την περάσουν στον πάγκο. Και μισώσει και αναθεώρησε και μισώσει και να ανανεώσει. Το δανεισμό. Το δανεισμό, ναι. Βάζει τον Κάνιας εκεί. Να κλείνει τα πόδια τα ανάποδα. Σε ντουμπλαρίσματα.
Ανεβάζει πάνω το Γιαννούλη, γιατί ο Γιαννούλης αμυντικά δεν είναι και τίποτα το σπουδαίο, αλλά έχει και τον Μπακασέτα. Ο Μπακασέτα σου λέει δεν μπορεί να μου φύγει από τα εξτρέμ, από την έξω μεριά, θα μου φύγει από μέσα. Μην είναι Κάνιας, φάτου το μαζί με ένα στόπερ. Δεν φοβάμαι τον Μπακασέτα ότι θα μου φύγει, θα φοβάμαι τον Μάνταλο. Γι' αυτό έδωσε αυτή την εντολή. Μετά πετάει τρίτο χάφ τον Ολιβέιρα. Δένει το κέντρο, γιατί ο Ολιβέιρα έβαλε και στην μπροστά γραμμή. Τρίτο στόπερ τα τελευταία λεπτά. Μην γίνει κανένα στραβή. Τι να το πω εγώ τον Λουτσέσκου τώρα, ότι κακός χθες. Να πω ότι είναι κακός προπονητής εχθές ο Λουτσέσκου. Είδες και κάτι άλλο. Να δω. Τι. Όταν τελείωσε το παιχνίδι. Ναι. Άκουσες τη δηλώση του. Τι. Άλλο άνθρωπο έβλεπα. Τι άλλο άνθρωπο. Δεν με νοιάζει οι δηλώσεις ένα παιχνίδι. Όχι. Δεν με νοιάζουν. Το ύφος του, τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Ποιο προσώπου την έχω εκδηλώσει. Σε όλες τις δηλώσεις μέχρι τώρα. Ναι. Ήτανε όλη τη χρονιά, μας κλέψανε πέρσι το πρωτάθλημα, μας κλέψανε και έτσι η Αθήνα. Βγήκε ήρεμος, ναι, πράος. Συγχαρητήρια στα παιδιά, παίξαμε κόντρα σε μια καλή ομάδα. Ναι. Κάναμε αυτό. Ωραίες δηλώσεις. Πιο ωραίος από πριν. Μπράβο. Είχε δηλαδή μια ηρεμία μέσα του. Ναι. Που δεν, επειδή τον έχουμε συνηθίσει να είναι τσιτωμένος. Ήταν πάρα δεν και μάθα και ένα άλλο. Τις άκουσες, ναι, τις άκουσα. Τον είδες ότι ήταν τελείως διαφορετικός. Κοίταξε, είχε άλλος άλλο. Του φύγει όλο το άγχος από μέσα. Σου λέει τώρα μπορώ να φύγω, θα φύγει. Τι άγχος να έχει αυτό. Να πάω στο χειρουργείο μου, να κάνω το χειρουργείο μου. Έχει ένα θέμα με τον νόμο του και θα πάω να τον εγχειρήσει. Πονούσε και έκανε. Περαστικά. Και καλά έκανε. Περαστικά του. Όχι. Και καλά έκανε και δεν το έκανε το χειρουργείο. Άρα από άγχος λες τα έκανε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν τόσο κουρασμένο. Διαφωνώ σε κάτι. Ναι, ναι, τι διαφωνώ. Δεν μπορεί να έχει άγχος ένα άνθρωπο που οικονομικά είναι πάρα πολύ καλά. Λες, ρε. Να τελειώσω. Τι λες, ρε, που να τελειώσω. Και επειδή είναι οικονομικά. Να τελειώσω. Να τελειώσω. Ο οποίος επιλέγει μια στρατηγική, ναι, η οποία επικοινωνιακά ο Γρηγόρης και ο Κώστας του λένε ότι είναι λάθος. Δηλαδή λέει ότι αρχίζει βρίζει όλες τις ομάδες. Λαϊκισμούς, δεν χρειαζόμαστε τέτοια. Συμφωνούμε και οι δύο. Ναι. Αλλά το κάνει γιατί έχει ήσυχο το κεφάλι του οικονομικά. Δεν ψάχνει για δουλειά κάπου αλλού. Και θέλει να πετύχει. Είναι 80 χρονών άνθρωπος μετά τον τελικό ο Λουτσέσκου. Ότι έχει τόσο βάρος, θέλει 2-3 μέρες. Του έχει φύγει. Θέλει αποσυμφόρηση. Θέλει αποσυμφόρηση. Ωραία. Κάθε. Δεκτό. Εντάξει. Είναι ευχαριστημένος, κουρασμένος, όλα μαζί, στρεσαρισμένος και πολλά συναισθήματα εκείνη την ώρα. Λοιπόν, τέλος με τον Λουτσέσκου. Εγώ σε αυτό το κουτσάρισμα του βγάζω το καπέλο. Και ρίχνω την κίτρινή μου κάρτα, μη σου πω κόκκινη το Χιμένεθ, ο οποίος το δει σε ξαμακτρίν. Αμαρτίν. Ο καδρός χοντρού. Ο καδρός σοφού. Πώς το λέτε. Αλλάζει. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, δεύτερη φορά ρε κερατά. Σε πάμε, σε κάνουμε κριτική πέρσι. Μάνταλο, Μπακασέτας, δύο χαφ. Και η μαγιά είναι ότι ο Πέλκας βγήκε σαν δεύτερο φόρο πιο πολύ πάτησε περιοχή. Γιατί είχε πίσω του τον ακρογωνιαίο λίθο που λέγεται Κάνιας. Που έκοβε το σάκο που ήταν σαν οχτάρο έξαρο. Όχι μόνο αυτό. Και είχε το κεφάλι του ήσυχο ο Πέλκας. Ήταν και 3-1-2-2 τα καφ. Μετά από ένα ευρωπαϊκό επικό παιχνίδι που έχει κάνει, ναι, τον βλέπεις ότι έχει βγει σε κόντρα επίθεση. Ναι. Δεν του βγαίνει το τελείωμα. Γιατί αγόρι μου του βγαίνει και στην κόντρα επίθεση. Γιατί είναι ξεκούραστος, φρεσκαδούρα, δεν έχει παίξει πολλά μάτια. Γιατί εδώ θα φρεσκαδούρα. Εδώ πρέπει να διαφημίσει την πραγματικότητα. Σου λέει σε χαϊβάνι. Φρεσκαδούρα! Εδώ, αλλά είσαι χαϊβάνι. Ναι, ναι, και να πει ο Ραπτόπουλο, τα είπε. Η αναπληρωματική το Μάιο κάναν παπάδες παντού. Ναι, το μπράβο. Αλλά κοιμάσαι. Τι να κάνω, τον εαυτό μου προμόσιο. Τον εαυτό μου να κάνω προμόσιο. Τους άλλους θα κάνεις. Άσε με ρε. Τους άλλους θα κάνεις. Κοιμισμένοι. Ας κρίνει ο κόσμος. Πέρασε το λογοπύργο. Πώς πέρασα? Λοιπόν, θέλω να μου πεις την αλήθεια. Λοιπόν, να πω καταρχήν αυτούς που μπορεί να μην το γνωρίζουν, η κόρη του Κωστή αγαπάει τον ΠΑΟΚ. Κακός. Και το λέει, δικαίωμά της. Λοιπόν, και το λέει, μπαμπά, πάω στο Λευκό Πύργο. Δεν μπορεί μόνη της. Εσύ είσαι σωστός πατέρας, επειδή μιλάμε για ένα κορίτσι το οποίο είναι στην εφηβεία, λες πρέπει να πάω. Επίε. Περίμενε. Φοβήθηκες, αλήθεια. Ποιο να φοβηθώ. Όχι, πριν ξεκινήσει, φοβόσουνα, λες. Τώρα... ένα πράγμα φοβόμουν. Μην πετάξει κανένα καμιά κροτίδα και τη φάει το παιδί στα. Αυτό μακριά από τον εαυτό μου. Μην με πει κανένα τίποτα. Ετοιμασάω. Τι με πει, τι με κάνει. Πλάκα κάνει ρε κόσμο. Θα δώσω και ένα δύο χαστού. Δεν μπορώ να του δώσω δύο κλωτσίδια. Δεν κατάλαβα. Άμα ήταν καμία δεκαριά. Δεκαριά θα ήταν. Δεν ξέρω να τρέξω εγώ. Εκεί τι θες, τι θα με κάνει μακιά με το, με το παιδί. Κατέβηκε, μπράβο σου. Ναι, και τι, θα φοβηθώ τι. Το φοβήθηκε κανένα. Γιατί να φοβηθώ. Μην βρεθώ κανένα τρελαμένο και μου πει. Μια φορά και δύο. Κουμπάλα, αυτό που λέει. Μα λε, είδε τι κάναμε. Αυτό παίρνω στο μυαλό. Όχι. Ρε κόκκινε, με συγχωρείς. Κακό είναι αυτό. Είδες μια κερκίδα ολόκληρη να πέφτει απάνω μου στην Καλαμαριά. Εγώ. Πόσα άτομα ήταν. Χίλια άτομα ήταν. Θα φοβηθώ τώρα 20 παοξίδες ή 10 καριανούς ότι θα με μείνουν. Ας μην κατέβαινα εκεί, θα σου λέω. Στο γήπεδο αν πάω, ναι, αν μου τη στήσουν, ξέρω εγώ, ναι, το φοβάμαι. Στο δρόμο δεν φοβάμαι τίποτα. Στο γήπεδο, στο Χαριλάο να πάω να μου τη στήσουν 50, ναι. Στο δρόμο δεν και φοβάμαι. Και πέντε να σε στήσουν, δεν είναι. Λοιπόν. Φαλακρή
Γλίτσα. Πίνει σκληρά. Πριν τον έλεγε παικταρά μπαλαδόρο. Ποιον? Τον Ολιβέιρα. Ναι. Αλλά τώρα είναι παλτό. Οχταετέ συμβόλαιο χθε. Φιλέ, ο Ολιβέιρα είναι μπαλαδόρο. Εντάξει. Ξέρει μπάλα πολύ. Χαφ. Δεν κάνει πίεση στον αντίπαλο χαφ. Δεύτερον. Δεν είναι καλός αμυντικά. Δεν έχει έκρηξη. Άμα σου έρθει ο άλλος χαφ πάνω σου θα του κάνει φάουλ. Απλά έχει δύο πόδια για την ποιότητα του ποδοσφαίρου, ναι, που έχουμε στην Ελλάδα. Δεν μου φαντάζει καλώς. Για το χθεσινό μάτς, ξέρεις τι σκέφτηκα στα μάξια, άκουγα την αναμετάδοση από την Έρα. Mm. Γιατί ήθελα να πάρω κλίμα από κάτω. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Λέει Σάκοφ Κάνιας. Λέω μπράβο το Λουτσέσκου. Και μου έρχεται μια φλασιά και λέω: άμα χάσει ο Πάοκ το κύπελο, θα υπερασπιστώ τον Λουτσέσκου γιατί είμαι υπέρ. Και βγαίνω στο ραπτό και το λέω: υπέρ είμαι, πριν το μάτς. Είμαι υπέρ πριν το μάτς. Είσαι παιδί της άμυνας. Παιδί της άμυνας. Βέβαια είμαι παιδί της άμυνας. Αφήσω το σπίτι και ξεκλείδω το. Πλάκα κάνεις. Σου είπα, όχι. Κι όμως ραπτό που λέει: υπάρχουν Αριανοί που χάρηκαν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του κυπέλου. Τι ήταν, λέει. Υπάρχουν Αριανοί που χάρηκαν για την κατάκτηση του κυπέλου. Είναι ηλίθι. Η κατηνιέρη του Λευκού Ναι. Τι έλεγες ότι μίλησε με την Ανίτα Πάνια και χθες με τον Φωτιάδη. Λέει δεν το ξέρω το Ρατόπουλο. Ποιος το είπε αυτό? Ως φίλος Σπύρος. Δεν κατάλαβα τι έγινε. Έλεγες ότι μίλησε με την Ανίτα Πάνια και χθες με τον Φωτιάδη. Ναι. Και λέει ο Φωτιάδης δεν το ξέρω το Ρατόπουλο. Ποιος δεν με ξέρει? Ο Φωτιάδης. Είπε ο Φωτιάδης. Ραπ, πιστεύεις ότι αν ο Χιμένεθ έβαζε Αλμπάνι πάνω στο Γιαννούλη θα ήταν διαφορετική εικόνα? Ο Αλμπάνις, κοίταξε, η ΑΕΚ δεν είχε παίκτη στο ένας μέναν. Ο Κλωναρίδης ήταν τραυματίας και καλά το στέλνει. Θέλει κλωτσιά στη μύτη να πούμε ο Χιμένεθ, ποδοσφαιρικές, γιατί είχε έξω τον Αλμπάνι. Ο Αλμπάνις και στο 3-5-2 μπορούσε να παίξει και εξτρέμ μπορεί να παίξει και μπακ μπορεί να παίξει. Και άκου το ψαγμένο. Είναι πολύ ωραία παρατήρηση. Για να πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Τόσα μπράβο στο Ραβάν, ένα μπράβο στον μπαμπά Λουτσέσκου δεν είπατε. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Εντάξει, και αυτός. Διαφωνώ με το φίλο. Δεν ήταν ο Λουτσέσκου στον πάγκο, δεν ήταν ο μπαμπάς. Όχι, διαφωνώ για αυτό το παιχνίδι. Ναι. Γιατί? Τι δεν έχει ο Λουτσέσκου? Επιθετική λογική. Ναι. Δεν χρειαζόταν σε αυτό το παιχνίδι ο μπαμπάς Λουτσέσκου. Δηλαδή, να τον πω για ένα παιχνίδι που βλέπω τον πάγο να παράγει. Χρειαζόταν ο μπαμπάς Σαβίδης, βέβαια, γιατί αν έδινε τον πέναλτι ο Γερμανός. Θα είχαμε άλλα. Γιατί δεν είναι πέναλτι. Δεν είναι πέναλτι. Ναι, μπορεί δεν είναι πέναλτι. Αλλά αν δεν το έδιναν στον ΠΑΟΚ θα γαυγίζανε το Ιουκουλιανί και... Τι άλλο. Εδώ είμαστε στα 9 μετά από τις 3 παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητό σας. Κρατάτε μόνο την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι σας, τηλεφωνείτε στο 18133 και όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Γρήγορα, αξιόπιστα και δίνοντας την καλύτερη τιμή της αγοράς μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Μην ξεχνάτε ότι στις και 20, σε 10 λεπτά από τώρα, θα γίνει η κλήρωση, θα βγει ένα όνομα όπου θα υπάρχει ένας ακόμη ο οποίος μπορεί να κλειδώσει την συμμετοχή του για τα ψώνια της χρονιάς. Ενώ να ξέρετε ότι αν ήρθε η ώρα να αλλάξετε λάστιχα στο αυτοκίνητό σας, τώρα είναι η κατάλληλη εποχή. Μπείτε στο tires.gr, το κορυφαίο site για ελαστικά, και βρείτε το καταλληλότερο ελαστικό για το δικό σας αυτοκίνητο.
Εκεί θα βρείτε και τα ελαστικά Nokia Tires σκανδιναβικής τεχνολογίας με κορυφαία ποιότητα και απόδοση. Πληκτρολογήστε τώρα tires.gr, είναι μία λέξη, και μάθετε για τον μεγάλο διαγωνισμό του Nokia Tires, η οποία σας δίνει ευκαιρία να κερδίσετε 4 λάστιχα με δωρεάν την τοποθέτηση στο αυτοκίνητό σας. Το 2310 και τα 390 είναι κατηλημένα. Να πω ότι το καλύτερο ακρυλικό χρώμα είναι το Acrylant Vitex, το κορυφαίο 100% ακρυλικό χρώμα για εξωτερικούς τοίχους, ιδανικό για το ελληνικό κλίμα και σε χιλιάδες αποχρώσεις. Το ακρυλικό χρώμα Acrylant Vitex προστατεύει τους χώρους σας τοίχους, τους εξωτερικούς τοίχους και επιτρέπει τις επιφάνειες να αναπνέουν, ενώ οι high definition αποχρώσεις του εξασφαλίζουν μακροχρόνιο αποτέλεσμα και μέγιστη αντοχή για την έντονη ηλιοφάνεια. Θα τα βρείτε σε 3 καταστήματα Κοσμάγλου, δυτικά Ιθάκης 62 με Αντώνη Δίτη στον Εύωσμο, κέντρο Φιλίππου 74 και ανατολικά Αθηνικής Αστυνομίας 82 στο Φίνικα. Πάμε στον κόσμο να μην περιμένει. Καλησπέρα κύριε Κόκκινε. Καλησπέρα σας κύριε μου. Τα διλήμματα τελειώσανε. Τα? Τα διλήμματα. Τι προτιμάτε, να κερδίσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα ή να παίξει πάλι το κύπελο? Τι προτιμάτε, ο ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα ήδητος και να χάσει το κύπελο? Όχι αγώνα, τα πάντα. Σε λάθος άνθρωπο ευθύνεστε. Έθεσα ποτέ δίλημα? Εγώ το λέω για να τα ακούσουν όλοι. Ναι, αλλά όχι σε μένα αυτά. Ναι, όχι από τη μεριά σου. Καλό είναι γενικά να ακούγονται αυτά, γιατί τα διλήμματα τελειώσανε. Αλήθεια λες. Λοιπόν, το Σάββατο ήταν το πιο σημαντικό παιχνίδι της χρονιάς. Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν γιατί ο ΠΑΟΚ έπρεπε να αποδείξει ότι όντως είναι η καλύτερη ομάδα και αυτή που αξίζει τα πάντα και να κλείσει τα στόματα σε κάθε αμφισβητεία. Τα έκλεισε. Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι επειδή λαλάνε πολλά παπαγαλάκια και λένε να ο ΠΑΟΚ ξέρω εγώ πολλά φιλικά και μπλα 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 μπλα. Ναι, οκ, okay, στο λέω και εγώ αλλιώς. Και ο Ολυμπιακός έπαιζε πολλά φιλικά. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε 10 φιλικά φέτος. Να το πούμε. Τα υπόλοιπα 20 στα ίσια δεν ήτανε. Έχασε πουθενά, πουθενά. Το κύπελο στα ίσια δεν ήτανε. Το πήρε. Το πήρε. Δύσκολα, ε. Πόνοσε. Στεναχώρια, ε. Θα το συνηθίσετε, ρε. Επόμενος. Πάμε. Έλα, ρε παιδιά. Έλα, φίλε. Αργιανός και Πόντιος από Κιτρινόμαυρη Καλαμαριά. Λοιπόν, το παλικάρι που πήρε πριν τηλέφωνο μάλλον δεν βλέπει καλά. Να του θυμίσω ότι με τον Εργοτέλη στο κήπο έβαλε goal offside και βοηθήθηκε για να πάρει το διπλό στην Κρήτη για να περάσει την επόμενη φάση. Να του θυμίσω ότι πήρε ανύπαρκτο πέναλτι με τον Πανιόνιο και η Κουρουμπίγια γελούσε και πέρασε στην επόμενη φάση. Και να του θυμίσω ότι πάλι έσφαξε τον Αστέρα Τρίπολης και πέρασε στην επόμενη φάση. Αυτά τα είπαμε, φίλε, ότι ο ΠΑΟΚ στο κύπελο έχει πάρει πολύ καλά σφυρίγματα, αλλά αυτό. Ότι το πήρε, λέει, ευθεία, λέει το κύπελο. Αυτό, κοίταξε να δει. Κανένα οπαδό ομάδο, αν τα παίρνω αυτά ο Ολυμπιακό, θα φωνάζανε εδώ, θα γινόταν χαμό. Όταν τα παίρνω εγώ, λέω ότι είμαι εγώ δυνατό. Σωστά μίλησε. Αυτή είναι η ιστορία τώρα. Τώρα και το αμφισβητούμενο. Η ερμηνεία πάει με αυτό που έχει τα λεφτά. Ποιος έχει τα λεφτά, ο ΠΑΟΚ. Αυτό θα τα παίρνει. Δεν θέλω να μιλήσω για τον τελικό. Εγώ άλλο θέλω να μιλήσω για τον κύριο πριν που μιλούσε. Το προηγούμενο μισάωρο τα είπε πολύ ωραία. Απλά ξέχασε να αναφέρει ο κύριος ότι δεν έκανα εγώ τον Πανσεραϊκό όταν ήμουν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δεν έκανα εγώ τον Πανσεραϊκό Μπαρτσελώνα. Κάποιος άλλος τον έκανε Μπαρτσελώνα. Ναι. Ούτε κατέστρεψα εγώ τον Ηρακλή που θέλαν κάποιοι να τον καταστρέψουν, ούτε ανέβαζα τη δόξα δράμας που ήταν ανέβει ο Απόλλων Πόντου. Άλλοι θέλαν το κακό της πόλης και μια πόλη, μια ομάδα και μόνοι μας και εμείς και όλη η Βόρεια Ελλάδα. Τώρα μην το παίζουνε μητέρα Τερέζα και θέλουν το καλό της πόλης και όλη η πόλη μια γιορτή. Ναι. Πριν λίγα χρόνια θέλαν την καταστροφή όλων των ομάδων της Θεσσαλονίκης κάποιοι. Ναι. Έτσι. Τώρα μην το παίζουν καλοί άνθρωποι, Κωστή, μην γελιόμαστε τώρα. Δεν υπάρχουν καλοί άνθρωποι, ρε φίλε. Υπάρχουν όμως. Υπάρχουν οπαδοί. Α, μπράβο, ναι. Γιατί λένε πολλά τέτοια τελευταία ότι εμείς θέλουμε το καλό της πόλης και είναι η γιορτή της Θεσσαλονίκης. Και καμιά γιορτή Θεσσαλονίκης. Πριν λίγα χρόνια καταστρέφατε όλες τις ομάδες της Θεσσαλονίκης και πανηγυρίζατε μία πόλη, μία ομάδα. Μη μας το παίζετε φιλανθρωπικό ίδρυμα και μητέρα. Πρόσεξε τώρα, καταστρέφατε. Ποιοι καταστρέφανε? Οι ίδιες οι ομάδες καταστράφηκαν. Εδώ έχω έσταση. Ποιες οι ίδιες οι ομάδες? Ο Άρη το φταίει κανένας. Ότι έπεσε στη ΓΑΜΑ Εθνική ο Πάοκ. Αυτό, εγώ σου είπα αυτό. Τον Πανσεραϊκό ποιος τον έκανε Μπαρτσελώνα? Εγώ τον έκανα Μπαρτσελώνα. Τον Πανσεραϊκό ποιος τον έκανε Μπαρτσελώνα? Ναι, αυτός που δεν είχε να δώσει λεφτά να αγοράσει το παιχνίδι και τα έδινε ο Απόλλωνας. Πιθανόν. Το δόξα δράμας σώσει την Ελλάδα. Η δόξα δράμας, φίλε, για να σου δώσει το ματ, άντε να τα πω ανοιχτά. Ήθελε λεφτά. Είχε. Ο Πάοκ φταίει. Τι άσερε Κωστή. Με συγχωρείτε, φίλε. Θα είμαι εγώ ουδέτερος. Κάτσε ρε, φίλε. Θα είμαι εγώ ουδέτερος.
Θα έρθει στην έδρα μου να παίξει. Να σου μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό να βάλουν τα πράγματα σε μια σειρά. Τα μισά που λέει συμφωνώ. Με τον ποιον τον ανιψιό του που διορίζανε διαιτητές κάτω στην Κρήτη. Άστα ρε Κωστή τώρα. Άστα ρε Κωστή, τα ξέρουν όλοι τώρα. Τα ξέρουν όλοι. Ή τώρα το Ισόν Ηρακλή που βάζαν το γιο του Αλουνού ανιψιό στην που χτυπάει το τύμπανο στη θύρα 4 και πηγαίνει και πετσοκόβει τον Ηρακλή. Τα ξέρουν όλοι ρε Κωστή. Μη μου το παίζουνε μητέρα Τερέζα. Δεν μιλάω από τρομπετίστα. Τα πω. Άντε αφήστε τα παράδειγμα. Να τα μιλάς για το γιο του τρομπετίστα. Πάλι να τα πω. Εντάξει. Τα πω μια φορά. Δύο φορές. Ωραία. Δέκα δεν υπάρχει. Πάμε. Ούστρε πράγμα με μάτια, όλο κολοτούμπες. Πάω ξύς από Γιάννα, έλα να σε πάω βόλτα στη λίμνη. Θα φας καλά. Έλα σε πάω εγώ βόλτα. Λοιπόν, Σουβατζόλου Κωνσταντίνος, τρόφιμος του Δελασάλ. Καλησπέρα, ακούω τώρα την εκπομπή. Ο χαιρετισμός του αστυνομικού γίνεται συχνά. Πολλές φορές σε έλεγχο όταν είμαι οδηγός αυτοκινήτου με έχουν χαιρετήσει με αυτόν τον τρόπο που χαιρέτησε ο αστυνομικός. Αλήθεια λέει. Αλήθεια λέει. Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος Σουβατζόγλου. Ναι. Ένα από τα πιο ευγενικά πράγματα που μου έχει συμβεί με αστυνομία είναι να σταματάει πριν από τον έδωσε στο ραδιόφωνο. Ναι. Είναι τέσσερα περιβολικά. Ναι. Σε σταμάτησαν τέσσερα περιβολικά. Ο Ροχάμιση. Όχι, ρε, κάναν έλεγχο. Α, έλεγχο κάναν. Ναι. Έρχεται ένα παλικάρι ψηλό. Λέει άδεια δίπλωμα. Σε παρακαλώ, αδερφέ, ξεκινάει η κουμπή, άργησα. Άδεια δίπλωμα με πολύ αυστηρό μεταξύ. Χαιρέτησε. Το έπαιξε δημοσιογράφο ο κόκκινο. Κατάλαβε. Το έπαιξα. Δεν το έπαιξε. Γιατί είσαι. Δεν είμαι. Όχι, δεν είσαι. Δεν ξέρω ότι πήγε όλο στο Βόλο. Τι δημοσιογράφο, τι άκουσες, τι είπα. Και σταμάτα, ρε παπάντζι. Λοιπόν, αυτή την παπάντζα να πούμε. Και έρχεται μετά πολύ ευγενικά έλεγχο. Λέει γιατί υπάρχουν 1 εκατομμύριο ανασφάλιστα αυτοκίνητα. Το δικό σου τι ήταν. Ασφαλισμένο. Σίγουρα. Αυτό πρέπει να ελέγξει. Βέβαια. Και καλά έκανε. Σε χαιρέτησε. Όταν ήρθε, χαιρέτησε. Μετά το του είπε ότι είσαι ρεπόρτερ. Το θυμάμαι. Όχι, το θυμάμαι. Και όχι, το λέω για το φίλο που είπε πάντα. Πήγε από εδώ, ρε. Άντε, σταμάτα, σαλιάρι, ρε. Ο αστυνομικός, άμα δει Μερσεντές, χαιρετάει. Άμα δει Κόρτομπα, δεν χαιρετάει. Σε εσένα το χαιρέτησε. Βράσε τώρα, σε πήρε χαμπάρι ότι είσαι ο κόκκινος μεγάλος δημοσιογράφος, γι' αυτό σε χαιρέτησε. Όχι, όχι μεγάλο. Μεγάλο έλα, σαλιάρι. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ναι, μάλιστα. Καλησπέρα, Βάνε. Έλα, μεγάλε τα μπλούχε. Άκου λίγο, Γιάννε. Τι θα πεις. Ισοφάρισε τη Δούμα με Goal of Style στο ποτάθημα. Και στο κύπελο, κάναμε ρωτέζο για να πάρει το γύρα να περάσει κι εσύ. Αλλά δεν κέρδισε το εργοτέλι. Κατάλαβε, κύριε Γιάννε. Κατάλαβε. Δεν μου λες. Εμείς θα το βάζουμε τον κόσμο στο εργοτέλι, δεν χρειαζόμαστε τη διαιτησία. Αλέξανδρε, το πέναλτι ήτανε. Το πέναλτι ήτανε. Πέναλτι, πέναλτι το δίνεις και δεν το δίνεις. Εγώ δεν θα το έδινα επειδή ήταν ακούσιο. Και εγώ δεν θα το έδινα ρε φίλε γιατί θα φοβόμουνα. Με το ρόσα πάντα βάλω. Έχει λεφτά. Ακούσιο είναι. Με λυσανίζει. Αυτό είναι. Αλέξανδρε, είναι ό,τι πιο βρώμικο. Δεν υπάρχει πέναλτι. Αυτό είναι ό,τι πιο βρώμικο έχει πει ο Φαλακρός. Ο διαιτητής, ο Γερμανός, ο Έλληνας θα πάει με το δυνατό. Για αυτό να πεις τους κάτω. Το αμφισβητούμενο θα το παίρνει ο ΠΑΟΚ. Ακούς, από εδώ και πέρα. Ακούς. Δεν μου λες, Αγιανέ. Άμα έχεις ένα σέντερφορ, λες θα με κέρδισε ο Χαριλάου. Γιατί δεν παίρνει σέντερφορ, Αγιανέ. Αγιανέ. Ναι. Γιατί. Αγιανέ. Ναι. Γιατί. Με τον Κοντομινά δεν πήρε τίτλο που είχε πολλά λεφτά. Ναι. Γιατί κοράριανε. Ναι. Τώρα σε πονάει πως θα βρεις έχει λεφτά, ριανε. Ναι. Άντε, φτάνε τον Άρη και τον Πάο και τον Ηρακλή. Μια χώρα, μια ομάδα. Οπα. Λοιπόν. Χάλασε και εσύ πάει. Πιάσε όση αριανε ο Ηρακλής και δίνατε τους παίκτες. Τα ξεχνάς αυτά. Το κατσιαμπίστερο με κολλάρα. Μην ξύνεις πληγές. Γεια σου Αλέξανδρε. Μην ξύνεις κολλάρα. Μην ξύνεις πληγές. Κάτι θες να διαβάσεις. Δικαίωση κόκκινου, αυτό δεν θα δείχνει πόσο Σιριζέος είναι και πόσο έχει με την, και με την κυβέρνηση πολύ καλές σχέσεις. Είχε πληροφορία προμηνός, την κατέθεσε προμηνός. Προς πάγωση, τι λέει, διάβασε. Προς αναβολή οδεύει η ψήφιση της τροπολογίας του Βασιλιάδη για την αναδιάρθρωση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, η σχετική τροπολογία για την αναδιάρθρωση των παλαιμωδών πρόκειται να ψηφιστεί σήμερα. Αλλά ο Βασιλιάδης πρέπει να παραιτηθεί τώρα. Ωστόσο, το Μαξί μου ειδοποίησε ότι αποσύρει όλες τις τροπολογίες ενώπιν της διεξαγωγής εκλογών. Της διεξαγωγής εκλογών. Ναι. Αυτοδιοικητικές και ευρωεκλογές. Αυτές θα συζητούν μετά τις εκλογές, δηλαδή μετά τη Δευτέρα 27 Μαΐου. Άτσι, μπράβο. Και εξής, πάρε πρόσθετο ρεπορτάζ. Κοιτάξτε, στις ευρωεκλογές, μην ξεχάσετε να ψηφίσετε Ζαγοράκη. Γιατί άμα δείτε ο Ζαγοράκης να μεταφέρει την ομάδα σε χέρια του Ρωσοεπιδητή, του Ρωσοέλληνα. Δικού μας ανθρώπου, ποντίου. Λοιπόν, το Ελληνοπόντιο. Το Ελληνοπόντιο. Το παίρνω με ρώσικες καταβολές. Δέστε και μια ψήφο στο Ζαγοράκι, γιατί θα χρειάζεται η Βουλή ανθρώπου σαν το Θόδωρο Ζαγοράκι. Έτσι, μπράβο. Μετά το Ζέρβα τα βρήκε μου το Ζαγοράκι.
ψηφίζουμε Ζαγοράκη σε ευρωεκλογές. Υψηλά κουμάντα κάνει ο Φαλάκρα. Βέβαια. Ωραία, υψηλά κουμάντα. Να σου βάλω και μια πρόσφυγη. Να σου δώσω. Σαν Παοξής. Εντάξει, μπορεί να γίνανε μια. Να σου δώσω μια πρόσφυγη πληροφόρηση. Δώσε μια πρόσφυγη πληροφόρηση. Λοιπόν, ναι. Καλά κάνει η κυβέρνηση και θέλει να το αναβάλει. Ναι. Να του ενημερώσω λοιπόν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο. Ότι η UEFA ναι. περιμένει την επικύρωση των βαθμολογιών. Ναι. Δεν έχουν τα χρονικά περιθώρια. Ναι. Εγώ τη βλέπω όχι να αναβάλλεται, να αποσύρεται. Πες τον κύριο Μάρτα που μιλάς μαζί του. Δεν θα λες ονόματα. Ναι, ναι. Ετοιμαστείτε ναι, ναι. να αποσύρει. Εγώ περίμενα να μην κερδίσει. Δηλαδή να μην ψηφιστεί. Μετά από αυτό που κάνανε, έτσι. Επειδή η UEFA και η FIFA περιμένουν τις βαθμολογίες να τις επικυρώσουν. Έτσι. Τώρα θα γίνει το γέλιο της αρκούδας. Τώρα είσαι δημοσιογράφος μεγάλος. Προηγουμένως ήσουν ένα μικρό. Γιατί ρε φίλε, συγγνώμη. Ναι. Όταν έχεις την καλή τιμή. Αυτά τα έλεγα πριν από μήνες. Τελείωσε. Τελείωσε. Τώρα. Πάμε κόσμο. Παπαδάκης ναι. Δημήτριος. Παπαδάκης. Ναι. ναι. Έχει 30 λεπτά να επικοινωνήσει με το 2310 για τα 390. Είναι ο νικητής για να κλειδώσει τη συμμετοχή του για τα ψώνια της χρονιάς. Μπράβο. Παρακαλώ. Μάλιστα. Γεια σας. Γεια σου. Οχ. Αεξής είμαι. Οχ. Και πολύ καλά κάνεις. Θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν τελευταία του χρόνια που παίρνει πρωτάθλημα. Τώρα μετά από ξανά από 35 χρόνια. Γιατί θα το πάρει ο Λαυρόπουλος του χρόνου. Ναι, ναι. Ποιος θα το πάρει, ο ΙΑΕΚ. Ο Σιμώνας. Εννοείται η ΙΑΕΚ. Δεν θα το ξαναπάρει η ομάδα από το πάνω. Ναι ρε φίλε, ο λόγος, τεκμηριώσε το. Ο λόγος γιατί έχει φάει τον μπρόξιμο της ζωής του φέτος. Τι έκανε? Έχει φάει τον μπρόξιμο της ζωής του. Σε ποια μάτς? Σε ποια μάτς, τα χέρια εκεί λες και παίζετε βόλεϊ. Τι beach volley το γύρισε στην Ειρήνεια. Ένα μάτς, άλλο μάτς. Με τη Λαμία. Και σε άλλα μάτια έχει άλλα σφυρίγματα. Στη Λαμία δεν νομίζω ότι ήταν παιχνίδι. Λοιπόν, ένα λεπτό. Πρωταθλήματος. Ποιος ήταν ο άμεσα ενδιαφερόμενος για το πρωτάθλημα φέτος, ο Ολυμπιακός, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, εγώ το ο Κυριάκος Κυριάκος. Ωραία, έγινε. Είναι η δική σου τοποθέτηση. Πολύ ωραία. Ο Κυριάκος Κυριάκος, αντί να θέλει να κάνει με το Πασόκ εκεί να κάνει να πούμε τον πολιτευτή, να κάτσει κάνα δύο μέρες εκεί να δουλέψει επικοινωνιακά. Μια χαρά το πάει. Σταμάταρε, τρίχες κάνει. Αντί να βγει φωτογραφίες με τον Ποκετίνο και για να πανηγυρίζει και να το παίζει υποψήφιο, σου πω εγώ τι θα κάνει. Θα πάρει τα βίντεο των αγώνων και θα δείξει πού ευνοήθηκε ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα και πού δεν ευνοήθηκε, αδικήθηκε, και θα το κάνει το ίδιο και με τον Ολυμπιακό και θα το βγάλει σε ένα βίντεο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Στο κύπελο μην το κάνει, δεν το συμφέρει, γιατί στο κύπελο ΠΑΟΚ πήρε πολλά σφυρίγματα. Γκέγκε! Πάμε στον κόσμο τώρα, ναι. Έχουμε τον νικητή. Με τη μία. Ναι, ρε, με τη μία. Δημήτρη, καλησπέρα. Δημήτρη, τι γνωριζόμαστε και από χθες. Έλα φίλε. Ποιο νικητή? Καλησπέρα παιδιά. Έλα φίλε. Δεν είμαι ο Δημήτρης. Ποιος Δημήτρης? Μας είπαν ο νικητής. Φράσε τη. Όχι, όχι, δεν είμαι ο νικητής. Okay. Είμαι ο πρωταθλητής και ο ταμπλούχος όμως, Γρηγόρη. Ναι. Είσαι αλήθεια. Αλήθεια. Λοιπόν, τα παιδιά της, του Κλεάδης Βικελίδης και τα παιδιά της Αγίας Σοφιάς ας κάνουν γλου γλου γλου. Και να έχουν να θυμούνται μόνο τα 35 χρόνια που είχε να πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα και κύπελο. Φέτος είναι η αρχή και το τέλος του ΠΑΟΚ. Τελειώσατε! Θα σας πιούμε το αίμα! Τον Άρη δεν τον υπολογίζω. Με συμβόλαια των 50 και των 20.000 ευρώ. Χαίρομαι όμως που φέτος κατάφερε αυτό που κατάφερε. Να μπει στην Ευρώπη. Έχουμε του χρόνου να κάνει ομάδα. Χαίρεσαι, περίμενε. Θα χτυπήσει και αυτό στην Αθήνα και όλοι μαζί θα τη βρούμε την άκρη μας μετά. Θα κάνουμε το ΠΟΚ της Θεσσαλονίκης. Περίμενε. Το M2 είναι αυτό που λες ότι χαίρεσαι που βγήκε η Ευρώπη. Θέλει δυνατότητα να πάρει βαθμούς. Εννοείται. Απλά δε, έχω ένα κακό προαίσθημα ότι. Θα πεις το ίδιο και αν. Θα πω κάτι. Δεν θα είναι ικανός για να περάσει και στους ομίλους. Θα πω κάτι ουτοπικό. Αν ο Άρης μπορούσε να πάρει το πρωτάθλημα του χρόνου, θα χαιρόσουν. Δεν απασχολεί Γρηγόρη, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν έχει βάση αυτό που λέει. Είναι σε άλλα σου λέω, εγώ θα κερδίσω κοίταξε, το Τζόκερ. Το να χαίρεσαι με την Ευρώπη που είναι πολύ υποδέστερο από αυτό που πέτυχε. Με τη διάκριση, με τη φετινή πορεία χαίρομαι. Για ομάδα της Θεσσαλονίκης μιλάω. Δεκτό αυτό που λες. Αν έπαιρνε όμως αυτό που πήρες εσύ, θα χαιρόσουν. Όχι, ρε, δεν ξέρω Γρηγόρη, δεν σου απαντώ γιατί σου λέω, μου μιλάς με πιθανότητα 1 προς 1 εκατομμύριο. Έγινε φίλε για χαρτί, τώρα ρωτάς.
θα ακούσει κανένα ψυχολόγο. Γιατί με το εύκολο χαίρεται, γιατί είναι από κάτω του. Αν πάει από πάνω θα χαίρεται. Το ρωτάς ρε κόκκινε. Ναι. Πάμε κόσμος. Μάλιστα. Πάμε στον νικητή τώρα. Έλα νικητή. Καλησπέρα σας. Καλώς τώρα. Ο κύριος Παπαδάκης. Ο ίδιος, ο ίδιος. Μάλιστα. Καμία σχέση με τον κύριο Παπαδάκη του Αντένα. Όχι, όχι, είναι συνωνυμία. Τι είδαμε με αυτό το γέρο τώρα, ποιος είναι αυτό. Μάλλον κοινή καταγωγή, τίποτα άλλο. Κοινή καταγωγή, δηλαδή. Η Παπαδάκης είναι κριτικό όνομα. Κριτικό όνομα. Άσε με τους κριτικούς τώρα. Δεν σας γουστάρει ο Φανάκος. Γιατί κύριε Ραπτόπουλε, γιατί. Από ποιο μέρος της Κρήτης κατάγεστε. Από Ηράκλειο. Από Ηράκλειο. Ηράκλειώτες είναι καλύτεροι άνθρωποι. Ακούτε. Ναι, ειδικά οι Ορεσίβοι. Ηράκλειώτες το δάκος του ταξί. Εντάξει, Ηράκλειώτες. Να δεις τι αλήτης είναι. Ναι. Τι κολοτούμπα σε κάνει. Ό,τι και αν τον έλεγες. Το άκουσα. Πάνε να του καλύψει. Αλλά δεν καλύπτεται. Λοιπόν, να πω και κάτι για τους φίλους μου τους Αριανούς, γιατί και εγώ πάω ξύ. Η ζωή κάνει κύκλους, αρθεί και η ώρα η δικιά τους, απλώς να μην βιάζονται. Ναι, μέχρι να έρθει η ώρα η δικιά τους, θα έρθει η ώρα η δικιά μας. Δεν προλάβουμε να τα δούμε αυτά για τον Άρη. Θα έρθει η ώρα η δικιά μας. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, δεν λέμε. Κλείδωσες την συμμετοχή σου για την μεγάλη κλήρωση. Οπότε μπορείς και εσύ να είσαι ο νικητής από τους δύο. Ευχαριστώ πολύ και να ξέρετε ότι σας ακούω και διασκεδάζω. Πάντα, αυτός είναι και ο σκοπός μας. Πάντα τυχερός να είσαι. Έτσι, να είσαι καλά. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Έλα την καλησπέρα μου. Καλησπέρα. Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Για την Παρασκευή. Τους τελικούς δεν τους παίζουμε, τους κερδίζουμε. Αντελίνο Βιερίνια, Αντιέγκο Μπίσεσβαρ. Ναι. Πάμε παρακάτω. Ναι. Το ψαλίδι κέρδισε το χαρτί. Το ψαλίδι κέρδισε το χαρτί. Συμφωνείς? Το χαρτί για πέρσι λες. Για πέρσι λέω. Το ψαλίδι φέτος κέρδισε το χαρτί το περσινό. Λοιπόν, ναι. Πάμε παρακάτω. Σας είχαμε πει κύριοι ότι μετά τη δεύτερη φορά θεωρείται σχέση. Σας είχαμε πει ότι θα σας κάνουμε κομπλεξικούς και το καταφέραμε. Αυτή τη στιγμή πονάτε και εμείς γουστάρουμε πολύ που πονάτε. Να σας πω μια παροιμία λέει, θα γυρίσει ο τροχός και ο φτωχός θα την κάνει τη δουλειά. Δεν τώρα, είσαι φτωχός πια. Ναι, εξαισύ, γιατί γύρισε ο τροχός και ήρθε η σειρά μου τώρα. Και ακούστε και κάτι ακόμα για Αριανούς, Ολυμπιακούς, αεξίδες. Θα σας κεράσουμε και του χρόνου μια Super League σουρωτή για να το χωνέψετε. Γιατί δεν θα το χωνέψετε, θα δυσκολευτείτε πολύ Ρατόπουλε. Και κάτι για σένα, τον έκανε ελληνο-ρωμαϊκή πάλι ο Λουτσέσκου το Χιμένες, τον προπονηταρά σου. Τον έσκησε. Τον έσκησε. Ναι. Ρε εσύ Ρατόπουλε, μάλλον επειδή σε έχει βγάλει λάθος φέτος ο Λουτσέσκου, δεν είναι δυνατόν να είναι η μόνη μοναδική ομάδα ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη που είναι αίτητη, να μην έχει χάσει ούτε μία φορά στο πρωτάθλημα, να παίρνει ντάμπλ και να λες εσύ ακόμα ότι δεν είναι καλός προπονητής. Θες μια αλήθεια ρε φίλε. Κάτσε τον πείραξε πολύ. Θες μια αλήθεια ρε φίλε. Άστο να τα πήρε, άστο να ρε, μην τον κόβεις. 188. Είπε ότι η ΑΕΚ θα πάρει το κύπελο. Πού να το πάρει, ρε φίλε. Εσύ ακούω την ανάλυση σου και λες θα πάει παράταση ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. 1-1 το παίξαμε. Εσύ Ρατόπουλε, είναι δυνατόν αυτός ο ΠΑΟΚ να χάσει από την ΑΕΚ. Άλλο, δεν, περίμενε, 1-1. Αλήθεια, απάντησε μου, το ρωτάω, θέλω να μου απαντήσει, ρε. Δεν περίμενε τον ΠΑΟΚ να κατέβει έτσι. Όχι, όχι, όχι. Ούτε. Δεν περίμενα την ΑΕΚ να παίξει ανοιχτά σε ένα ΠΑΟΚ ο οποίος είναι καλύτερος από αυτήν. Θέλω να πω και κάτι για τους δικούς μου τους άμπαλους ΠΑΟΞΙΔΕΣ, μ' αφήνεις. Ό,τι θες, τι. Λοιπόν. Περιμένατε άμπαλοι ΠΑΟΞΙΔΕΣ να ξεκινήσει τον Ολιβέρα ναι, 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 ναι. Και τον Κρέσπο αριστερό μπακ. Ναι. Μέχρι και σε εσάς τρίπλα σας έκανε ο Ρουμάνος ο Πορτοφολάς. Τι να πούμε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Έχεις δει. Πάρτε το χαμπάρι, ΠΑΟΚΑΡΑ σου λέω! Επόμενος, πριν πάμε στον επόμενο, λέει ο φίλος ο Αργύρης, έχω κάτι συντή του Καταζίδη. Εάν τα θέλει φίλος Αργιανός, τα χαρίζω. Δεν τα χρειάζομαι πλέον. Ποια, ναι, ναι, ναι. Ναι. Εγώ είμαι. Έλα, φίλε. Εγώ μιλάω. Έλα, φίλε, ναι. Θέλω 30 δεύτερα, μπορώ. 40. 30, δεν θέλω παραπάνω. Δεν με κάνεις χάρη, δεν χρειάζεται. Μάλιστα. Λοιπόν, στο πρωτάθλημα χάιδεψε τον Ολυμπιακό. Στο κύπελο χαϊδεύω τους πελάτες, τα κομμενάκια. Στο ΑΕΚΙ το χάιδεψε τον Παναθηναϊκό να τελειώνουμε και με αυτούς τους πράσινους λαγούς. Και όσο για τους συμπολίτες, με τον έναν τους επαστρέψαμε, θέλουμε να ξεπαστρέψουμε ξανά και τον άλλο να τελειώνουμε. Μία ομάδα, μία πόλη. Τίποτε άλλο. Διάλειμμα. Ωραία. Μ' αρέσουν αυτά. Τρελαίνομαι. Λοιπόν, εδώ είμαστε για τα τελευταία 21 λεπτά. 21. 21, ναι.
Δεν είπα 21. Στις αίρες μένες. 21. 21. Δόξα τω Θεώ δεν έχω πιο θέμα προφοράς. Όχι, έχεις καλή προφορά. Λοιπόν. Εδώ λέει ένα μήνυμα που είναι ο Μάνος, λέει, χάθηκε. Γιατί κολλάς ρε, δηλαδή πήρε ο Πάουκ τον Double. Πού είναι ο Μάνος, ασχολείς... Πού να ξέρω. Ο άλλος ο Ερακλειδέας. Μπαμπάς του είμαι. Άντε πάλι. Πού να ξέρω. Ο άλλος ο Αντωνιάδης. Πού να ξέρω. Ε. Πού να ξέρω, μπορεί να έχουν δουλειές. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε στον κόσμο να πω ότι επειδή μετά από χρόνια γυρίζει ο τροχός σε κάτι σημαντικό, Τετάρτη έχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Ηρακλή, για την Α2, γιατί θέλει δύο νίκες για να ανέβει στην Α1. Παίζει με τον Ιπποκράτη. Ποιος πήρε, ποιο μάζες λες. Για την ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή. Τι με νοιάζει εμένα ο Ιπποκράτης και ο Κάρολος. Εσένα δεν νοιάζει. Τι με νοιάζει ο Ιπποκράτης. Αύριο θα κληρώσουμε εισιτήρια την εκπομπή. Έχετε το νου σα. Α, ναι, θα κατακλειστεί το κέντρο. Θα δείτε πώ θα μείνει ο Ιπποκράτη. Ο Ιπποκράτη. Παίζει Ηρακλή με τον Ιπποκράτη. Ηρακλή Ιπποκράτη. Του αδερφό τον Ιπποκράτη, τον Αμαστρίδη. Ποιον Ιπποκράτη. Άλλον Ιπποκράτη. Ποιον Ιπποκράτη ρε πάνω στον κόσμο είναι χαϊβάνι. Τον Ιπποκράτη παίζει Ηρακλή. Δεν είναι ποιοι δίνουν τον όρκο του Ιπποκράτη. Οι ταβατζίδε, πού να ξέρω εγώ εσύ. Κατάλαβα τώρα γιατί, γιατί πράγμα μιλάμε. Μπράβο, κόκκι, το ξέρει. Καλά είπε άλλο. Πράγμα με μάτια. Ναι. Ναι. Έλα φίλε. Ναι. Καλή εβδομάδα, Γρηγόρη Κώστα. Καλή εβδομάδα. Θα θέλω να πω δύο-τρία πραγματάκια. Το τηλεφθάνι για τον Κώστα το Ραπτόπουλο. Θετικό. Αλλά θα το κρατήσουμε για το τέλος. Πάντα στο τέλος. Θέλω να δώσω δημόσια χαρητήρια στην ομάδα με τον ΠΑΟΚ. Μας έδωσε αυτή την τρομερή χαρά φέτος. Με το ΑΕΤ, το πρωτάθλημα και το κύπελο, τον Ντάμπλ για πρώτη φορά στην ιστορία μας. Σε όλους, στον προπονητή, παίκτες και στον ευεργέτη του συλλόγου, τον Ιβάν Σαββίδη. Που κακά τα ψέματα χωρίς αυτόν τον άνθρωπο δεν το καταφέρναμε. Θα πέσει Καζατζίδης τώρα, ναι, σωστά. Ρε Κώστα. Όσον αφορά για τους υπόλοιπους, να σου πω, σαν ΠΑΟΞΙΣ, δεν θέλω από κανένα να παραδεχτεί κάτι για την ανώτερότητα του ΠΑΟΞ. Συνιάζει εσένα. Ναι, μπράβο. Και να σου πω, είναι καλό να βλέπουν ότι έγινε κάποια συμφωνία για κάποια λίμνη, γιατί η Ελλάδα έχει πολλές λίμνες. Και τα επόμενα χρόνια θα λένε για τη λίμνη της Βεγορίτιδας, κάτω στη Βιωτία. Γιατί σε νοιάζει, τα πήρες εσύ. Άσε να λέω άλλο. Ωραία. Τελευταίο, για σένα Κώστα. Ναι. Χθες στο Facebook, τώρα να σου πω Κώστα, παλιότερα σ' ακούγαμε πολύ περισσότερο εμείς οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, τώρα να σου πω ότι είσαι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας, ραδιοφωνικός παραγωγός, γιατί βάζεις την πρίζα όλους τους ανθρώπους και καλά το κάνεις εσύ, για αυτή είναι η δουλειά σου, γι' αυτό παίρνεις και τις ακριβότερες διαφημίσεις. Αλλά χθες είδα μια κοινοποίηση στο Facebook, που κοινοποίησε, έκανες μια ανάλυση στο Facebook που ήσαν μαζί με την κόρη σου. Που και εγώ σαν γονιός, δηλαδή είπα μπράβο στον Κώστα, που λες, πήρε το κύπελο η κόρη μου, είναι χαρά της και συμμερίζουμε και εγώ τη χαρά. Δηλαδή μπράβο σου Κώστα. Ναι ρε κάτσε με συγχωρείς. Δηλαδή, εάν το παιδί μου χαίρεται με κάτι, το οποίο Κώστα, μπορεί να είναι ξέρω εγώ... Να μιλάμε λίγο στα αίσια. Έχεις μέσα στο περιβάλλον τώρα βέβαια σαν λέει και έχεις ξέρεις και Ηρακλήδες και Αριανούς και τέτοια. Έχουν τώρα πιάσει, δεν βλέπουν αθλητικά ελληνικά. Τα βάζουν τα παιδιά να βλέπουν χίλια δυο άλλα πράγματα για να μην δουν ότι ο ΠΑΟΚ πήρε. Τι να κάνουν, ανθρώπινο δεν είναι. Είναι οπαδοί αυτοί, τι να κάνουν. Ναι. Ανθρώπινο δεν είναι. Ναι. Εγώ Κώστα ειλικρινά σου δίνω συγχαρητήρια. Ρε εσύ, που... τι συγχαρητήρια. Ναι. Τη συνόδευσα κάτω γιατί είναι ανήλικη. Και φοβήθηκα μήπως καμιά βολίδα τη χτυπήσει. Αυτά φοβάμαι εγώ, δεν φοβάμαι τίποτα. Κώστα. Ναι. Εγώ σου λέω γι' αυτό που έγραψε. Που λες είναι η χαρά της κόρης. Μα αφού χαίρεται το δικό μου το παιδί. Να μας πω κάτι. Πες ότι η κόρη μου αύριο γίνεται αριστερή. Ναι. Και θα βάλει κόμμα ένα κόμμα με τους αριστερούς, με τους Μάο Μάο. Με τους Μάο Μάο και εγώ. Θες να μάθει μια αλήθεια. Ε, βέβαια. Θες να μάθει μια αλήθεια. Από τον κόκκινο να μάθει αλήθεια, φίλε. Ναι. Κώστα. Δεν το έγραψε ο Κωστής, η κόρη του το έγραψε. Επόμενος. Τι κρύος είσαι, ρε. Ναι. Μα τέτοιος χιουμορίστας, ναι. Μα τι κρύος, μα ναι. Τι αλπίνος είσαι. Ναι. Το αλπίνος τι είναι, προβλητικό είναι. Τι κρύος είσαι. Αυτό είναι προβλητικό. Μα πώς τι το θες το χιούμορ στη ζωή σου ρε, παράτα το ρε. Τράβασε καμιά εκκλησία να κάνεις και κάνα ψαλμουδία να πούμε. Άντε φίλε. Ψαλμουδία, όχι οδία. Με το χιούμορ σου κρύε. Ναι. Λέγε ρε φίλε. Χαίρετε ρε παιδιά. Έλα ρε φίλε. Έλα γιατί δεν θα βγάλουμε άκρη. Ρε το κρύο ρε. Πολύ πόνο ρε παιδί μου στους κίτρινους γενικά έχει πέσει, δεν είναι. Ρε φίλε, με συγχωρείς πολύ. Στην ίδια πόλη. Ραπτόπουλε. Έρχεται ο άλλος, παίρνει την ομάδα, την κάνει double, τη κρίνει τα χρέη. Και εσύ έχεις τη λέσχη με τον Νέγρη και τον Σαουρίδη να πούμε και τον Κόντι. Δεν σου απάντησε, εδώ τι να, τι να κάνουνε, πού να πάνε. Είδα το καπέλο τώρα του αστυνόμου που χαιρέτησε. Ραπτόπουλε, μιλάς, άσε να μιλήσω εγώ γιατί θα τα πεις μετά. Τι θες να κάνουνε, δηλαδή, το φυσιολογικό κάνουν. Ο Αριανός πήρε και ανέλησε για το πέναλτι και το ένα και το άλλο.
Πες μου λίγο ρε Σειρατόπουλε, γιατί έτσι θυμάμαι κι εγώ κάτι. Όταν ανέβηκε ο Άρης από τη Β στην Α, πήρες σφυρίγματα καθόλου? Όχι. Στις πρώτες 10 αγωνιστικές πήρα αρνητικά σφυρίγματα. Γιατί ήταν ο Κακάτσης. Για το τελείωμα. Άκουδο, γιατί ήταν ο πρόεδρος στην ΕΠΟ Κακάτσης και πήγαν κάτι σουπεράδες της εποχής και τον ορμήξαν το γιο. Και είπε έτσι είστε. Και τους άλλαξε τα πετρέλαια. Ο Άρης. Ο Άρης μετά πήγανε. Άκουδο, άκου να μάθεις. Πήγε ο Γκαμπράνης με τον Βασιλόπουλο, τον Κώστα. Που είναι παοξής ο ένας, ο Γκαμπράνης Αργιανός, πιάσαν τον Κακάτσι, λέει βοήθα την κατάσταση να ανέβουνε. Και έτσι ανεβήκανε. Ναι. Μετά τη 10η αγωνιστική. Άρα η αλήθεια είναι αυτή. Μέχρι τη 10η αγωνιστική τους πήγανε ανάποδε διαιτησία. Μετά πήγαν, τα φτιάξανε, άκου την αλήθεια. Τα φτιάξανε με τον Κακάτσι, πήγανε, φάγανε και γύρισε το έργο. Αυτό ήταν. Να τα λες. Πες και κάτι. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι απλό να τα λες. Έτσι, να τα ακούμε. Γιατί σαν πολύ βγήκε και πήρε φορά. Ο Αργιανός. Πες μου λίγο τώρα το πέναλτι και τα άκουδο. Για τον άλλο το ξύπνιο τον ΑΕΚΤΗ. Για πες μου λίγο. Ο πρόεδρος του έκανε για να σβήσει τα χρέη. Έριξε την ομάδα. Έριξε την ομάδα. Θέλω να τα ακούω. Ναι. Θέλω να τα ακούω. Έτσι πιάσω λίγο. Πού τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Αλήθεια είναι. Ναι, ρε, να ακούγεται όμως για να μην βγαίνουν να μιλάνε στα ραδιόφωνα οι ΑΕΚΤΗΔες καθόλου. Η ομάδα που έχει πάρει αυθμή και είναι για το 2014. Αραφέ. Μέχρι τώρα το πήγαιναν στέλεια. Άστο να υπάρχει μια διαφορά. Στη δική μας την εκπομπή μπορεί να τηλεφωνεί οποιοδήποτε και να μιλάει. Εμείς δεν είμαστε φασίστες ραδιοφωνικοί. Να κοντινέ, εσύ πρέπει να ρωτήσεις τον Παοξή, αν χαιρόταν για τον... Αν πάρει άτοπο ερώτημα. Όχι, άτοπο. Καθόλου, όχι, όχι, συγγνώμη. Άτοπο. Μισό λεπτό. Είπε ότι χαίρομαι για τον Άρη που βγαίνει στην Ευρώπη. Ναι. Λέω θεμητό, αν ήταν ανάποδα λέω και έπαιρνε ο Άρης το πρωτάθλημα. Δεν θα χαιρόταν και εσύ Ευρώπη. Εγώ φίλε δεν χαίρομαι. Θα υπερβολήσει τους ψυχολόγοι ρε στον να πω τη γνώμη μου και κλείνω. Να πέσει ο Άρης να μην ξανανέβει ποτέ, ποτέ, και όπως και ο Ηρακλής δεν με ενδιαφέρει. Αυτό, δεν είμαι εγώ, αυτό το θεωρώ πιο φυσιολογικό. Ωχ, Αντωνιάδη, τι είναι ρε. Αυτό, έγινε. Να είσαι καλά. Πώς θα σε βγάλω στον αέρα, οι γραμμές οι κατηλημένες. Έχει μια γραμμή ελεύθερη. Έχει μια γραμμή ελεύθερη, πάρε. Με το χάρη Λαουτρικού που όχι με τον Ιπποκράτη την Τετάρτη το παιχνίδι. Ούτε ξέρεις για η ομάδα σου με ποιο παίζει. Μπέρδεψε τον Ιπποκράτη. Ευχαριστώ. Με το χάρη Λαουτρικού. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Παρθενάκη που με διόρθωσε. Μπράβο ρε κόκκινε. Είσαι ο βασιλιάς του Σαρδάμ. Αυτό είναι Σαρδάμ. Η ομάδα σου έκανε λάθος τον Ιπποκράτη με τον Αλογοσμαζό και το χάρη Λαουτρικού. Εγώ δεν θέλω όταν κάνω λάθος το παραδέχομαι. Τι λάθος είναι. Άστα να πας στο διάλογο. Η διαφορά μας είναι ότι εγώ το παραδέχομαι. Πα, με τον Τρικού που έπεσε τον Ιπποκράτη έβαλε. Έλα ρε φίλε. Με το χάρη Λαουτρικού που χάρη Λαουτρικού τι ήταν. Το ξέρεις. Άντε ρε καθυστερημένα. Κάθομαι και συζητάω μαζί σου. Λέγε ρε φίλε, ναι. Βλαμένε. Λέγε. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα. Λέγομαι Γιώργος, είμαι ΠΑΟΚ, είμαι στη τυχερή γενιά λίγο πάνω από τα 50 που έχω δει και τα τρία πρωταθλήματα που κατέκτησε η ομάδα μου. Ναι. Το ένα ακούγοντας το στο ραδιόφωνο στα 8 περίπου, ναι, με τον γκολ του Γκουερίνο, ναι, το άλλο το 85 μαθητής Λυκείου, ναι. Και το τρίτο σε αυτή την ηλικία. Έχω δει αγώνες του ΠΑΟΚ με την Bayern μέσα στην Τούμπα. Να αποκλείεται στα πέρα του ΠΑΟΚ. Ναι. Του Μαραντόνα στην Τούμπα. Έχω δει με Βερόνα Έλικερ... Μπρίγκελ. Μπρίγκελ, ναι. Και θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου για... αυτό που συνέβη φέτος που ήταν το double, που δεν το είχαμε ζήσει. Λοιπόν, κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι να αποκαταστήσω την αλήθεια, ναι, σχετικά με κάτι που υπόθηκε πριν από μισή ώρα περίπου από κάποιον φίλο του Άρη και το οποίο το έχεις επικαλεστεί και εσείς στο παρελθόν, ναι, το οποίο είναι λάθος. Και για το πώς βγαίνει μια φήμη και διαδίδεται από στόμα σε στόμα και κάποια στιγμή θεωρείται και γεγονός. Ναι. Είπατε για τον τρομπετίστα του ΠΑΟΚ, ναι, ο οποίος είναι από εδώ την περιοχή του Άνω Πορό για την ευρύτερη περιοχή. Με εδώ το γιο τον επόπτη που... Ανοιξιό, ναι, ανοιξιό. Ναι, ναι. Λοιπόν, τα πράγματα εσύ θα πρέπει να τα ξέρεις λίγο καλύτερα. Αυτός τα έχει σπάσει με τον ΠΑΟΚ από τότε που είναι ο Σαββίδης. Δεν τα ξέρετε καλά τα πράγματα. Αυτό τι σημαίνει. Θα σου πω. Ο Τάσπασος και ανοιξιός. Όχι, δεν είναι ανοιξιός, είναι γιος καταρχήν. Γιος είναι, ο Τάσπασος και γιος. Καταρχήν, λοιπόν, περίμενε να ακούσεις γιατί προτρέχεις.
Λοιπόν, αυτός είχε κάποιες άκρες στην ΕΠΟ με την προηγούμενη διοίκηση. Ναι. Της ΕΠΟ. Και προώθησε το γιο του και έφτασε μέχρι Αλφα Εθνική. Καλώς, πώς το προώθησε, δεν ξέρω... πώς. Με την ΕΠΟ την προηγούμενη. Καγκάτσι. Έλα, πάμε παρακάτω. Είχε... Ναι. Είχε κάποιες άκρες με την ΕΠΟ την προηγούμενη. Έφτασε μέχρι Αλφα Εθνική το παιδί. Ναι. Με την αξία του δηλαδή. Μάλιστα. Δεν ξέρω, με την αξία του είχε με τις άκρες που είπαμε ότι είχε στην ΕΠΟ. Τα ξέρουμε, μέσω. Ναι. Λοιπόν, τώρα έχει υποβιβαστεί στη Β' Εθνική, δεν παίζει παιχνίδια Α' Εθνικής. Ναι, football league παίζει. Ναι. Ακριβώς. Αν ρωτήσεις τον πατέρα του για τον ΠΑΟΚ, ναι, βγάζει σπηριά τώρα γιατί, τον γιατί, ΠΑΟΚ γιατί, τωρινό. Το λόγο θα μου πεις. Γιατί προσπάθησε ο πατέρας να βοηθήσει την προηγούμενη διοίκηση της ΕΠΟ στις εκλογές της πρόσφατες και για θα το έφτασε τον ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί είχε τις άκρες με την προηγούμενη διοίκηση, σας είπα. Και τώρα κάποιοι λένε ότι στείλανε αυτόν να παίξει τον Ηρακλή και να τον σφάξει. Ναι. Δεν ευσταθεί αυτό το πράγμα. Δεν ευσταθεί. Λάθος κάνει. Κάτσε να μάθουμε, περίμενε την άλλη άποψη. Άλλα είδαμε στο γήπεδο. Ναι. Τώρα, άσε τι είδες στο γήπεδο. Στο γήπεδο μπορεί να δεις ό,τι θέλεις. Τι ό,τι θέλω, ρε φίλε, τα ματάκια μου βλέπω. Σαν Ηρακλής μπορείς να δεις ό,τι θέλεις. Δηλαδή, για να καταλάβω, δεν σταμάτησε πέντε offside τα οποία δεν υπήρχαν. Μισό λεπτό. Εγώ δεν το είδα τον αγώνα. Το είδα εγώ. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Άρα λες. Άρα λες. Ότι αυτός περίμενε ο ΠΑΟΚ να βοηθήσει το γιο του να πάει Α' Εθνική, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν το βοήθησε. Και γι' αυτό το λόγο. Αυτός περίμενε να είναι με την προηγούμενη διοίκηση, ήταν ο γιος του στην Α' Εθνική. Ναι. Επειδή όταν έγιναν οι εκλογές στην ΕΠΟ. Περίμενε ότι ο. Πώς το λένε. Συνεργάστηκε με την προηγούμενη διοίκηση πάλι. Περίμενε ότι με το γραμμένο θα πάει καλύτερα. Ναι. Δεν περίμενε με το γραμμένο να πάει καλύτερα, αφού σου λέω ότι συνεργάστηκε με την προηγούμενη διοίκηση στις εκλογές πάλι. Να σε καλά, φίλε, κατανοητό. Τότε τι έκανε λάθος. Έχει γίνονται οι διαιτητές αλφαδικοί. Με μέσο γίνονται. Καλησπέρα και μπράβο. Τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Αριστίδης. Καλησπέρα και μπράβο στον ΠΑΟΚ για όλα σα κατάφερε φέτος. Και καλή συνέχεια. Δεν καταλαβαίνουν τα ουμπλιαχτά ορισμένων οπαδών του. Του να θέλουν να διαλυθούν όλε οι υπόλοιπε ομάδε γιατί. Με ποιου θα παίζουν. Η πρώτη ομάδα του με τη δεύτερη. Μεγάλο γίνεσαι. Κατακτώντας το σεβασμό των αντιπάλων σου. Δεν είπα να διαλυθούν ομάδες. Τον Άρη και τον Ηρακλή δεν θέλω. Γράφει ο φίλος τη γνώμη του. Σεβαστή και άρτια. Αόριστα τη γράφει. Δεν είναι καθόλου σεβαστή. Άρτια. Ανάρτια. Από σένα. Ναι, από μένα. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε. Θέλω να πάω διακοπές. Ναι, γι' αυτό ακούω Γρηγόρη. Ναι. Το αστέρι του στοιχήματος, το πιο τρελό αγόρι. Γρηγόρη μου, δώσε κανένα ματσάκι. Γιατί το παίζουν άρχοντες, Λυπή και Χατζινάκι. Ανδρώνη, κάνω μια ευχή. Εύχομαι να την πράξεις. Του Γρηγορούλη το μισθό να τον τριπλασιάσεις. Γιατί αν φύγει ο κόκκινος, θα πέσω να πεθάνω. Χαρχούρ, χειρόφρενα, σαρδάμ, αυτά απολαμβάνω. Και εσύ, Κωστή Ραπτόπουλε, μη του χρεώνεις. Γιατί ο Γρηγόρης κόκκινος χρειάζεται αγάπη. Άντε γεια, τσουκαλά, τσουκαλά, άντε γεια. Δεν τα θυμίζει, μόνο που το σκέφτηκε αυτό. Κάνει, ρε, πώς το μπράβο, ρε, μπράβο. Πάμε, κόσμο. Μπράβο, ειλικρινά. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Χρυσιμόπουλε. Από το Λύκειο Κοζάνης. Με αυτή τη μούρη την παραβατική. Νοηθική, άσου. Λέγε. Λέγε, φίλε. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Μπεκάτσα. Εσένα λέει. Για το Σταύρο, λέω. Ναι. Κρύφτηκες με συντρίμπα σου πάλι. Ναι. 1-33 βαθμοί. 11 ήττες, Βιτογάμα Εθνική, για να μας πεις σε ποιο θα το δώσω το κύπελο. Και όσο για αυτούς που λένε τον πάει σκουτιό με τη διαιτησία τον πάω, 8 γκολ κανονικά την ακυρώσανε φέτος. 8 γκολ. Κανονικά. Στο Πανιόνιο, στο Αστέρα Τρίπολης. Αυτά λέω ρε φίλε στο πρωτάθλημα, δεν μ' ακούς. Θα πρέπει ο Κυριάκο. Εσύ τα λες, Κωστή. Να πάρει να κάνει ένα βίντεο μαζί με τον μπαμπά, εκεί τον Γιώργο που κάθονται στο Μακεδονία Παλάς, να φτιάξουν ένα, πάρουν να δώσουν 100 ευρώ ένα παιδί να κάνει το μοντάζ, να πει εδώ ευρωέθηκε ο Ολυμπιακός, εδώ και κάρτες και κίτρινες, όλα. Εγώ τα θυμάμαι ένα-ένα. Όλα τα μάτς. Πού ευνοήθηκε ο Ολυμπιακός και πού ευνοήθηκε ο ΠΑΟΚ και πού αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ. Στο κύπελο λέω μην το κάνει. Λάθος είσαι. Λάθος είσαι. Όταν παίρνεις double δεν κάνεις τέτοιο.
Όταν είσαι από κάτω, κάνεις. Όταν είσαι. Εσύ τα λες, όχι, ρε βλάκα, μην είσαι ρε κορόιδο, ρε. Θα πεις, εγώ πήρα double και είχα ανάποδη διαιτησία. Δεν τα φάτε το. Όταν θα πουλήσω εγώ, θα πουλήσω εγώ σε 100 εκατομμύριο παοξίδες το CD με τα. Ρε κορόιδο. Από εμπορικό τμήμα. Στο καζατζιδισμό. Καζατζιδισμό, ρε. Τι να σε πω. Το παοξί. Δεν σου κόβω. Θα τον πουλήσεις χαρά, άλλο καζατζιδισμό. Χαϊβάνι γεννήθηκε. Εγώ γεννήθηκα Χαϊβάνι. Θα πάρει λοιπόν ο Κυριάκο, Κυριάκο, ρε Χαϊβάνι, εσύ και άκου, έχει πάρει double. Αίτητο. Και, δεν και να... το πήρα! Και δεν θέλει να πουλήσει το double, θέλει να πουλήσει. Όχι! Το πήρα και με κόντρα διαιτησία! Βλάκα κόκκινε! Εντάξει. Πάμε επόμενη γραμμή. Γρηγόρη και Κώστα, εγώ μπορώ να πάω. Γρηγόρη και Κώστα, εγώ μπορώ να λάβω μέρος στη διαγωνισμό του Μετρόπολης. Απλά διαμένω στο εξωτερικό, έχω δική μου εταιρεία εδώ στην Ελλάδα. Μετά την τιμή, τον Παπαδόπουλο. Για τα ψώνια τη χρονιά. Για τα ψώνια τη χρονιά, μιλάτε, κύριε μου. Έχει. Έχει λεφτά. Δεν δίνει. Άφια παιδό, ρε. Ναι. Στη μάπα του να πούμε, πειρασμένου μάπα έχει. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι. Έλα, γεια σας, ομορφόπεδα. Οπ, σε άλλη εκπομπή πήρε. Λάθος κάνεις, φίλε. Αόματος. Έλα, έλα, μια χαρά. Εμείς ομορφόπεδα. Έλα, κοκεντά, έχεις λίγο μαγουλάκι πιο... τώρα, είμαστε ταπεινοί, το παρακάνεις τώρα, προχώρα. Προχωράμε, λοιπόν. Εγώ, παιδιά, είμαι 52 χρονών, έζησα το πρωτάθλημα το 85 με χορούς και πανηγύρια, το άλλο ήμουν πιο μικρός, το 76, και τώρα είμαι ένας όριμος άνθρωπος πλέον, μεσόκουπος, που βαδίζω, ξέρεις πώς θα πω. Προς το θάνατο. Μπράβο, καλά να το καταλάβεις γιατί. Λοιπόν, απορώ γιατί ασχολούνται όλοι τώρα, ναι ρε εσείς, μια φορά το είμαι ένα double και εμείς, μια ζωή αδικημένη, μια ζωή... Καμένη, μια ζωή να μας έχουν όλοι, να μας βρίζουν, να μας κάνουν. Πήρμα φέτος double, τρελάθηκε ο θρύλος, δυο χρόνια άτυπλος να πούμε. Εμείς τι να πούμε ρε γαμώτο, δηλαδή εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε μια φορά τα ισόψιά μας, να γιορτάσουμε, να το παίξουμε νεόπλοτε, να το παίξουμε ταπλούχια, να το παίξουμε κυπελούχι, πρωταθλητές. Ταπλούχι. Τι να μας φάνε φέτος μια χρονιά ρε γαμώτο. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε, τι είναι αυτό ρε, δεν μπορώ να καταλάβω ρε. Τόσο ρε πίκρα, τόσο πόνο ρε, δεν έχω ξαναδεί ρε στη ζωή μου. Και ο Άρης και ο Ηρακλής ακόμα μιλάνε και αυτοί. Κάτω η Αθήνα όλοι το ΠΟΚ, οι Παναθηναϊκοί διαλύονται και μιλάνε για τον ΠΑΟΚ. Όχι ήτανε πέναλτι, όχι ήτανε σμπρόξιμο, όχι ήτανε... Τι είναι αυτό το πράγμα ρε γάμο. Αφήστε μας να χαρούμε ρε μια φορά ρε. Γεια σου φίλε. Αφήστε μας. Βρε χάρηκες, τι να χαρείς. Χάρηκες, άσου να κλάψουν. Τόσο πόνο ρε. Εγώ χαίρομαι ρε κόκκινε, χαίρομαι. Μα την Παναγία. Και καλά κάνεις. Με όλη την ψυχή μου ρε χαίρομαι. Μα λογικό είναι αυτό. Αυτή η μύρλα ρε, μύρλα. Από τους Αργιανούς, από τους Ερακλειδείς, από κάτω από το ΠΟΚ. Δηλαδή, τι πράγμα είναι αυτό ρε. Τι ανθρωπάκια έχουν γίνει ρε. Όταν κάποιος χαίρεται κάποιος. Μαρινέλα με Καζαντζίδη μαζί ρε. Πλάκα ρε με κάνετε ρε. Η Μαρινέλα είπε και χαρούμενα τραγούδια για Ρωσιλή αυτό. Ναι, επόμενο. Ναι, άνοιξε πέτρα για να πω. Επόμενο, καλό. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πάω από Βαρσελόνα. Λοιπόν, για τους προηγούμενους που μιλήσαν και γενικά και για διάφορους που έχουν βγει και στην τηλεόραση, θα πρέπει να σταθούμε στο ύψος της φιέστας που κάναμε, που ήταν υποδειγματική, παρόλο την καγκουριά και τη γυφτιά που κουβαλάνε στα παοξίδες με τιμή μας βέβαια. Την καγκουριά και τη γυφτιά. Φιέστα, ναι, η φιέστα ήταν υποδειγματική. Όλη η μιζέρια και η κλάψα που βγάζουμε τώρα για την Αθήνα, εγώ είμαι Πειραιώτης αλλά παοξής έγινα έτσι. Λοιπόν, όλη η φιέστα, όλη η κλάψα και η μιζέρια που βγάζουμε τώρα για την Αθήνα, δεν θα μας βοηθήσει καθόλου του χρόνου και θα γίνει το double ένα πυροτέχνημα. Για να μην γίνει λοιπόν πρέπει να σταθούμε στο ύψος μας. Και να μην κλαίμε για το παρελθόν και να κοιτάξουμε το μέλλον. Ένα αυτό. Τώρα κύριε Γρηγόρη, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα ένα σχόλιο για τον Κωστή. Γιατί χθες τον πήρα λίγο στην εκπομπή και με έκλεισε. Την πλήρωσα εγώ που δεν μπορώ να βγάλω. Εγώ. Ναι. Που έλεγα λοιπόν και από την Καταλωνία που πήρα. Α, μάλλον πήρα λοιπόν, ναι. Από Βαρκελόνη παίρνει. Για τον Νικολή που πήρε. Όχι, πες το να από Βαρκελόνη παίρνει, γιατί δεν καταλαβαίνει η Καταλωνία. Αυτό νομίζει κανένα κατάστημα, γι' αυτό σου λέω. Τέλος πάντων, ας ξαναπάω και στη Μαρμίδα γιατί θέλω κάποια πράγματα για τον κύριο Μαλάτο. Λοιπόν, ναι. Κωστή, θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια για ένα πράγμα, θέλω να σου το πω καιρό τώρα, και γιατί δεν σε θεωρώ άρβ. Είσαι ο μόνος δημοσιογράφος, τουλάχιστον από όσους ακούω, που έχει κρατήσει μια ουδέτερη αντικειμενική στάση για τη βία. Καλός ή κακός, πλέον
τη διαμόρφωση του κοινωνικού ανάγλυφου και τις απόψεις του κόσμου, τις διαμορφώνει κατά κύριο λόγο το διαδίκτυο, το Facebook και τα social media. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα κόσμου όμως που έχετε μερίδιο ευθύνης εσείς για το τι άποψη διαμορφώνουν. Ναι. Ναι, και ένας ο οποίος έχει κρατήσει σωστή άποψη για τη βία, είσαι εσύ. Για να σου πω το γιατί. Γιατί. Εδώ που μένω εγώ στην Βαρκελόνη δεν ανοίγει η μύτη. Ναι. Όμως οι δημοσιογράφοι αντίστοιχοι δικοί σας κλέβονται γιατί δεν έχουν τα νούμερα που κάνετε εσείς ούτε τον αντίκτυπο που έχετε εσείς. Και αυτό γίνεται γιατί το γήπεδο έχει γίνει εκκλησία μέσα και πάνε μόνο τουρίστες. Ούτε χούλιγκανς υπάρχουν, ούτε φύλαθλοι, ας το πούμε πιο ριζοσπαστικοί. Και έχει γίνει business. Αν γίνει λοιπόν αυτό στην Ελλάδα, όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι, και ειδικά οι Αθηναίοι που κράζουν τη βία και δεν τους αρέσουν οι οργανωμένοι και τα μπάχαλα κτλ., που ουσιαστικά αυτοί τους μπριζώνουν όλους, μετά θα έχουν να φάνε. Οπότε το βλέπω πέρα για πέρα υποκριτικό. Να είσαι καλά, φίλε. Να προλάβουμε ένα τελευταίο. Ένα λεπτό. Ναι. Πω. Ορίστε. Έλα. Χαίρετε. Έλα, φίλε. Πολλή γλώσσα βγάζουν κάποιοι εχθροί του ποδοσφαίρου. Σήμερα άκουσα 2 η ώρα και 4 ναι. μεσημέρι από τον Βασίλη Μότση και Κώστα Κουκουλά ναι. στην Ερασπόρ ότι έγινε ένα πέναλτι της βάρος του ΠΑΟΚ και δεν σφυρίχτηκε. Ναι. Δεν ξέρω, εσείς δεν παίρνετε θέση. Εγώ παίρνω θέση. Δεν υπάρχει πέναλτι. Θα σου πω ότι υπάρχει. Το είπα. Όποιος είναι, άστορε φίλε, όποιος είναι πιο πλούσιος, όποιος είναι πιο ισχυρός, όποιος είναι πιο δυνατός, την αφισβητούμενη φάση την παίρνει αυτός. Τώρα είναι ο ΠΑΟΚ. Mm. Το ΠΑΟΚ Πανιόνιος 4-2, του δώσαν του ΠΑΟΚ ένα πέναλτι κάπως παρόμοιο με αυτό που δεν δώσαν την ΑΕΚ στο τελικό. Αυτή είναι η απάντηση δική μου. Συνέχισε το. Ας το καλό. Είμαι φίλος του φίλου που έχει μια φίλη που είναι και φίλη μου, αλλά είναι το κορίτσι του Μάη. Γεια σας. Εσύ φελός γεννήθηκες, φελός θα πεθάνεις. Γελάει το πνευμόνι. Φτάνει. Γελάει. Ήταν πετυχημένο. Έκλεισε πετυχημένο δηλαδή. Σε κάρο. Λοιπόν πάμε. Η Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη για ειδήσεις αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με Κανελάκη, Γιαλαμά και Δήμου. Να είστε καλά, πρώτα Θεός, τα λέμε αύριο. Ναι.